Καλημερούδια, 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 ξαδελφάκια. Είναι η αγαπημένη σας Τρόικα. 10 με 12 εδώ στο Λίμπερο, που στους 107,4. Θα πάμε μαζί δηλαδή για το επόμενο δύο ράκι. Ποιος? Εγώ, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο Χρήστος ο Γιώσης, Κιώσαρος, απέναντί μας, ουσιαστικά δίπλα μας όπως θα λέει και ο Σλαμάς, μια και είπα Σλαμάς, μόλις μπούκαρε μέσα, και Χρήστος Ζαλτίδης, εμείς οι τέσσερις και εσείς όλοι μαζί θα συνεισφέρουμε για να βγάλουμε μια σούπερ ακόμα εκπομπή. Καλή εβδομάδα σε όλους, Δευτέρα 7 Μαΐου, 6 έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, 6, ναι, 6 Μαΐου, του Σωτηρίου έτους 2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, είμαστε εδώ πέρα μαζί σας, όπως μαζί μας είναι Injection Service. Injection Service για ιδιώτες και συνεργεία. Απόλλωνες 18 στην Κατοτούμπα, στον κήπο του καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ, άμεσου ψεκασμού, ναι καλά άκουσες, τσίφσι, έτσι λέγεται, και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Ευχαριστούμε την Injection Service που είναι μαζί μας. Την πρώτη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα της εκπομπής ξέρετε πολύ καλά ότι γραμμές δεν δεχόμεθα. Δεχόμεθα μόνο μηνύματα. Ποιος είναι ο τρόπος? Πολύ απλός. Όμορφος, απλός και παλιός. FM και ενώ ονοματεύω, δίνουμε τίποτα, δίνουμε, θα δώσουμε. Δεν έχουμε. Α, εντάξει. Ναι. Το παλέψουμε. Ναι, εντάξει, καλά, εντάξει. Ναι, ναι. FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Παραδοσιακός, όμορφος, παλιός τρόπος του λίμπερο της καρδιάς σας. Άντε πάμε, καλημέρα και από μένα, αδέρφια. Καλημέρα και από μένα. Λογική νομίζω η επιλογή σήμερα για την εισαγωγή. Τόσο μα τόσο απλά. Α, τον έφερε το δικό σου, Μαρή. Μπράβο, ρε. Να, ο δικός μου. Α, τώρα είναι σωστό. Ναι, τι θέλει. Ναι. Ο δικός σου, το δικό σου. Έλα, Χρήστο, έλα, παλικάρι μου, άφοβα. Σήμερα δεν έχουμε αστυνομία. Έλα. Λείπει, στρατονομία λείπει. Έχουν άσκηση. Πού είναι. Παρουσιάζουμε Χρήστο Κιώση. Φαντάζομαι ότι έκανε και ο Παναγιώτης. Χρήστος Κιώσης, ένα ακόμη πρωινό μαζί μας με όμορφο αμερικάνικο τισερτάκι. Λατρεμένος Χρήστος Κιώσης, άκα DJ Κίος. Χρήστος Σκέτος, καφεϊκή υποστήριξη. Δεν φεύγει αν δεν πάρει τα λεφτά. Μιλάμε τώρα, μπορεί να μείνει εδώ πέρα. Μπορεί να πάμε. Μέχρι το τέλος, φαντάζεσαι. Άντε κάτι σκληρό να πληρωθώ. Έτσι. Μπορεί να έρθει ο Ζαγόρας και να είναι εδώ πέρα ο Χρήστος. Κανονικά δεν υπάρχει. Γεια σου, ρε Χρήστο, γίγα τα παλικάρι μου. Έτσι. Αγόρι μου, ψυχή μου, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Λογική και αυτόματη η μουσική επιλογή την εισαγωγή σήμερα νομίζω μιλάει από μόνη της. Κουράγιο στην Ήπειρο. Κουράγιο στα Γιάννηνα. Δεν θα μείνουν χωρίς ομάδα στην πρώτη εθνική χωρίς καιρό. Χωρίς ομάδα στην εθνική για καιρό. Νομίζω ότι δεν το θέλει και η ίδια η ιστορία του τόπου μας. Κουράγιο Γιαννιώτες, κουράγιο Ηπειρώτες. Να είστε καλά παλικάρια. Μην το λες αυτό και το λεβαδιακό. Κομπόταρος ολόκληρος έπεσε. Κουράγιο στο. Κουράγιο και εκεί, αλλά δεν βάζει κάτι λεβαδιώτικο. Για οποιαδήποτε ομάδα πέφτει, πονάστε. Πρέπει να δώσουμε σουφλάκι από εδώ σήμερα. Αφού πέφτει ο λεβαδιακός, θα δώσουμε σουφλάκι. Για οποιαδήποτε ομάδα πέφτεις, πέφτει, πονάς. Εντάξει, okay. Έτσι. Αλλά τα Γιάννα είναι λατρεμένη πόλη. Είναι η πόλη μεστική με κουλτούρα. Ναι. Με οπαδούς απίστευτους. Ναι. Με πλήρη συνείδηση του τι υποστηρίζουν και το τι λένε και τι κάνουν. Τα παίρνουν και από τους φοιτητές, μια χαρά. Και είναι πάνω απ' όλα τα Γιάννα, είναι από τις 2-3 πόλεις που μείνανε που είναι η πόλη. Είναι Καστοριά, Καβάλα, Καστοριά, Καβάλα, Γιάννενα. Α, που στηρίζουν. Αν νομίζα σαν ομορφιά θα έλεγες. Πάτρα, που στηρίζουν ακόμα, οπαδικά. Που οπαδικά στηρίζουν την ομάδα. Γι' αυτό. Ο πόνος σήμερα για μένα προσωπικά είναι έξτρα. Από χθες για το ότι πέφτουν τα Γιάννενα. Το λέω ξεκάθαρα, δεν θα ήθελα να πέσουν τα Γιάννενα. Μάχη του χρόνου με τον Ηρακλή. Και νομίζω ότι και οι Παοξίδες δεν θα θέλανε. Ναι, μωρέ, εντάξει. Μια χαρά με τα Γιάννενα, δεν πηγαίνατε και άσχημα. Πηγαίναμε, πώς δεν πηγαίναμε. Δεν πηγαίναμε εκεί, και θυμάσαι το κύπελο εκεί την πέρα. Τεσσάρα στο κύπελο. Το άσερε κακομοίρι. Εκεί ο ήρωάς σου. Το 87 στον πρώτο γύρο. Ο Παύλο Γκαρσία με την απεργία εκεί. Γεια σας, Παύλο Γκαρσία, ρε Κοντρέρας και άλλοι τώρα, άσε με τώρα ο Γκαρσία. Εκεί ο Παύλο Γκαρσία. Με την χαμένη τώρα, αυτός που έμεινε αυτό. Τον κράζατε. Α, τον Κοντρέρας κράζαμε. Το πιο Κοντρέρας κράζατε. Τον Παύλο Γκαρσία κράζατε. Εδώ ήμασταν. Εδώ ήμασταν, το ξέρω πολύ καλά που ήμασταν. Πού ήμασταν, ρε Παναγιώτη. Με τον Κοντρέρα. Ακόμη και τώρα τον κράζουν εκείνο το μάτς. Με τον Κοντρέρα έγινε η ιστορία. Με την απεργία. Ναι, με την τεσσάρα στα Γιάννενα. Σου λέω με τον Κοντρέρα έγινε. Εσύ μην επιμένεις. Άσε που είχαν ομαδάρα πάλι τεσσάρα, θα το γυρίσει και εσύ αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μην σχολιάζουμε. Τέλος πάντων. Φέτος είχαν ομαδάρα. Τα Γιάννενα θα γυρίσουν κάποια στιγμή. Είμαστε στο πρωτογείο. Ποιος είναι ο Κυριούλης. Τα Γιάννενα θα γυρίσουν κάποια στιγμή. Δύο τι λέει, δύο πρωτογείο. Να είστε καλά. Να το πάω κάτι. Α, ορίστε, ορίστε. Ορίστε. Μπλουζάκια συνέχεια, Κυριούλη. Ζουμουσού. Αυτό εδώ ρε φίλε, αν δεν είναι πόντιος, δηλαδή εγώ ξυλώνω την πόρτα όλη. Ναι, ρε φίλε, ξυλώνω την πόρτα όλη. Αν δεν είναι πόντιος αυτός, την ξυλώνω την πόρτα όλη όπως είναι. Μοιάζει λίγο Μπενζεμά, αλλά από το Κυλκίδη. Μπενζεμά, αλλά από την Αξιούπολη, την παραθαλάσσια. Παραθαλάσσια, ναι. Μπενζεμίδης, λέει ο Χρήστος Κιώσης. Ωραία, Κιώσα, ρε. Έτσι. Η επέμβασή σου είναι τεράστια. Λοιπόν, SMS-ική επικοινωνία προς το παρόν, FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54.
5-26. Μουσική ανάσα με το χαλί μας και ρίχνουμε ένα θεματάκι και ένα μηνυματάκι που στην ουσία μας στέλνει, μας στείνει εκπομπή για το πρωί της Δευτέρας. Να πούμε ότι είμαστε εδώ πέρα, Παναγιώτης Απαδόπουλος. Πού είναι? Ο οποίος δίνει μεγάλο αγώνα και είναι ήρωας και ειλικρινά προσεύχομαι για αυτόν. Είμαι ένας καθημερινός Bowie. Καθημερινός Bowie. Ναι. Μάριος Ασλαμής, για τους φίλους Ασλαμάς, είναι εδώ. Χρήσαθος Τσαλτίδης δεν θα είναι σήμερα εδώ. Θα είναι... Όχι, δεν το είπες καλά, δεν θα είναι ούτε σήμερα εδώ. Ούτε σήμερα εδώ. Θα είναι προφανώς στην εκπομπή του Άρεος στις 5 η ώρα, γιατί πάρα πολύ απλά τα μέλη της SEM κάνουν σήμερα στάση εργασίας από τις 10 μέχρι τις 4. Συμπαραστεκόμαστε στο βασικό τους δίκαιο αίτημα, το οποίο είναι να λείπουν τουλάχιστον 80 μέρες τον χρόνο. Με τώρα λείπουν 60. Και εγώ περίμενα πώς και πώς τα επινίκια του θριάμου του Άρη, θες, ρε φίλε. Του βασικού θριάμου του Άρη. 7 γκολ πότε βάλε τελευταία φορά. Ναι, έτσι απλά. Καλά είναι ο Χρύσανθος. Έτσι, θα θέλαμε σαφέστατα, ειδικά σήμερα, να είναι εδώ. Αλλά με το καλό, πρώτα ο Θεός, στον οποίο πιστεύει ο Χρύσανθος, θα είναι αύριο. Πριν διαβάζει το μήνυμα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το κομμάτι που ακούμε, ποιο είναι? Σβάρα. Βίλα Τζοζεφένουση. Ναι. Γιατί πάντα βάζει αυτό? Γιατί είναι το πιο κάτσι. Το πιο κάτσι, με διαφορά. Δεν έχει βάλει ποτέ κανένα άλλο όμως. Ό,τι έχω βάλει. Πώς. Έχει βάλει. Πώς. Μήπως δεν είναι το χαλασιά μου. Χαλασιά μου. Μοναξιά μου όλα, πήξε λάξει αυτό. Ρε. Χαλασιά μου έβαλα με φωνητικά Γιάννη Μίτση. Με φωνητικά. Βάλτο. Βάλτο. Βάλε χαλασιά. Αλλά τώρα μπούμε με άλλο κομμάτι όμως. Ναι. Με άλλο κομμάτι, γιατί έχουμε και ψωμί άλλο. Οπότε πάμε λίγο με αυτό και μετά μπαίνουμε με το άλλο που το έχει βρει, φαντάζομαι. Για εξυπακούεται για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, κατεβαίνω τώρα το πρωί πριν το μηχανάκι, πριν ανεβώ στο μηχανάκι ένα λεπτό για να έρθω εδώ πέρα. Ποιο σου ψηφίρισε? Με σταματάει ένας κύριος. Τον έχω, φατσικά τον ξέρω από την γειτονιά. Τον βλέπω τον άνθρωπο έτσι μια φορά τη βδομάδα, τον βλέπω μια φορά στις 10 μέρες. Μου λέει, παλικάρι μου, έλα να σου πω λίγο κάτι. Λέω, ναι, μόνο που καίγομαι, λέω, έχω αργήσει ήδη. Παλικάρι, λέει, εσένα. Να σου πω κάτι. Μα αφού άλλες είναι. Ένα λεπτό. Εγώ λέει, είμαι 68 ετών. Δεν χωρίζει και διαφορά. Δεν έχει διαφορά. Θέλω, λέει, σήμερα, σας ακούω όποτε μπορώ. Σας ακούω όποτε μπορώ. Α, λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για τα μέρος των παιδιών κτλ. Τι σχέση έχει η μπάλα που παίζει ο Άρης με την μπάλα που παίζει ο ΠΑΟ? Χαμέλε, 68 χρόνια. Χαμέλε. Περίμενε την ουρά τώρα. Περίμενε την ουρά τώρα για το ΕΚΑΣ τώρα. Λοιπόν, οπότε, βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής, της σημερινής Τρόικας, κλείνεται. Το ακούς, Νίκο, το κλείνω. Νίκος, δεν είσαι? Ή θυμάμαι λάθος. Με τα γυαλιά. Υπέροχε τύπε. Υπέροχε τύπε που μου μίλησε τόσο ευγενικά. Το ανέφερα τώρα, τον έχω. Δεν υπάρχει ο τύπος. Γεια σου, Νικόλα. Δεν το περίμενα. Και ω μια γωνία μόνο του κάθεται πάντα στο σπίτι. Η Τρόικα τη Τροϊκά. Ναι. Μπράβο του. Δεν υπάρχει ο τύπος, φανταστικό. Οπότε είναι βασικό θέμα τη σημερινή εκπομπή. Αυτό που μου ζήτησε ο 68χρονο, ο οποίο δεν μου είπε το όνομά του, για να μην το πω και στον αέρα. Το σέβομαι, δεν τίθε θέμα. Μεθυσμένος από την λέει, πες μου, μπράβο. Τι σχέση έχει η μπάλα που παίζει ο Άρης με την μπάλα που παίζει ο ΠΑΟΚ? Και νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Σχολιάζει σε SMS-ικά, FM και ενώ μήνυμα, αποστολή στο 54526 και φυσικά τα υπόλοιπα τα σχολιάζετε, αν όσοι δεν θέλετε, θέλετε τηλεφωνικά, όταν μετά τις 11:05 θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, Πάτρικ, το λένε αυτόν τον 68χρονο. Χρήστο, δεν μου το είπε καν. Δεν μου το είπε καν. Είναι ο Πάτρικ Σουέζ από τον Αόρατο Εραστή. Και το σέβομαι. Χρήστο, κλείσε το κομμάτι μας και έχει έτοιμο το επόμενο. Έχει το απλά έτοιμο. Πάμε λίγο χωρίς μουσική. Πάτρικ Σουέζ. SMS-ικό ξεπαρθένιασμα. Με πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη μας χαρά. Από μια κυρία η οποία είναι η. Αθηνά. Η Αθηνά, ο παδός του. Παοκτσάκι, δεν είναι. Η Αθηνά, ο παδός του Άρεος, από το κυτρινόμαυρο Κορδελιό. Ντύρλα. Λέει λοιπόν η Αθηνά. Σκλήπα. Την καλημέρα μου. Μπράβο. Τελευταία αγωνιστική και μας έδωσαν μεγάλη χαρά. Μόνο ο Κουέστα δεν έβαλε γκολ. Κρίμα για Ηρακλή. Πείτε κάτι γι' αυτό. Τώρα, σλάμαστε. Άλλη μια φορά. Τελευταία αγωνιστική και μας έδωσαν μεγάλη χαρά. Μόνο ο Κουέστα δεν έβαλε γκολ. Κρίμα για Ηρακλή, πείτε κάτι γι' αυτό. Θα πούμε λίγα πράγματα γιατί δεν είναι και αμάν θέμα να. Ο Ηρακλής. Μείον 36. Ο Ηρακλής του χρόνου μπορεί να παίζει με τον Άρη κιόλας. Του χρόνου. Και με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, όποιος θέλει σχολιάζει. Σούπερ. Ως θεματάκια, τα όσα είδαμε χθες
όσα γίνανε και δεν έγιναν στην τελευταία 30η αγωνιστική της ελληνικής Super League και στην τελευταία αγωνιστική της ελληνικής Football League. Football League όπως πλέον μοιάζει να είναι μέχρι και φέτος. Γιατί είναι υπό αναδόμηση. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Γιώργο τον Ματζιούκη, ο οποίος θέλω να το βγάλει το βιβλιαράκι αυτό. Δεν κάνω πλάκα, του το είπα. Βγάλτο αυτό που σου αγόρασε στον αέρα την Παρασκευή το μεσημέρι. Που τον έβγαλε ο Γιώργος, πραγματικά πρέπει να το βγάλει. Δηλαδή είναι απίστευτο την τελευταία 15ετία ό,τι αλλαγές υπάρχουν κάθε χρόνο μέσα στη σεζόν, σε όλες είναι μέσα ο Ηρακλής. Όποιος το θεωρεί σύμπτωση αυτό, καλά θα κάνει το θεωρεί σύμπτωση. Τα τελευταία 15 χρόνια. Αν έχεις 5-6 περισσότερες νίκες όμως, δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Και επίσης. Συγγνώμη, άκουσες τι είπα. Ναι. Τι είπε ο Γιώργος. Mm. Τα τελευταία 15 χρόνια. Ναι. Σε ό,τι αλλαγές γίνονται ναι. Στα διοικητικο-παραγοντικο τέτοια. Τη ΕΠΟ και τα λοιπά. Και τα ναι, λοιπά. Ναι, σε όλες είναι μέσα ο Ηρακλής. Πώς να μην είναι. Αυτό με τις... Γιατί είσαι Ηρακλής γι' αυτό. Αυτό τώρα με τις νίκες, τι σχέση έχει. Δεν σε πολύ ένοιαζε όμως. Αυτό. Για να διάρθρωση. Δεν σε πολύ ένοιαζε. Αν έχεις 2-3 νίκες παραπάνω. Φέτος. Ναι. Παναγιώτη, συγγνώμη, να το ξαναπώ. Τα τελευταία 15 χρόνια. Ναι, αλλά φέτος λέω, αν έχεις 2-3. Α, μίλα, βάλ' το φέτος. Λέω φέτος, αν έχεις 2-3. Δεν είπες φέτος, τώρα το λες. Μα πριν είπα, αν έχεις 5-6 περισσότερες, δεν ξέρω πότε μιλάω. Το 2010, για μα δεν είπες τη λέξη φέτος. Εννοώ φέτος. Τώρα ναι. Πρόπερση εννοώ, ρε, τώρα λέω, αν έχεις 2-3 περισσότερες νίκες, δεν σε έπιασε. Εγώ λέω ότι έγινε και ένα διάθρωση. Α, μπορεί, ναι, εντάξει. Αν το πάρεις και έτσι. Καληνύχτα, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πότε ανακοινώνεται ότι γίνεται αυτή εδώ πέρα η αλλαγή. Ότι επίσης θα γίνει αυτή η αλλαγή. Πότε ανακοινώνεται. Πότε. Πότε βγαίνει μάλλον η απόφαση. Ναι. Έχει λίγες μέρες. Το μεσημέρι της Πέμπτης. Ναι. Οπότε στην ουσία αλλάζει όλη η τελευταία αγωνιστική. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή ο Καραϊσκάκης ξύνει τα φρύδια του. Έτσι. Ο τεράστιος και ιστορικός Καραϊσκάκης της Ηπείρου. Μπράβο. Να είναι καλά οι άνθρωποι να παίξουν και Super League μια μέρα, ας πούμε. Έτσι. Μπαλάκια. Τα Τρίκαλα πηγαίνουν στην Άρτα ξύνοντας τα πατάρια τους. Έχουν 3 πατάρια και τα ξύνουν. Ναι. Εντάξει. Πανηγυρικά. Γύρισαν στον Δήμο Τρικαίο. Και για τον Πλατανιά το παιχνίδι ξαφνικά γίνεται. Do or die. Must win ή do or die. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Ναι. Αυτά. Αυτά για τον Ηρακλή. Αθηνά σε κάλυψα. Τι ακριβώς. Αυτά. Αυτά Αθηνούλα. Αυτά Αθηνά. Εσύ συνέχισε να πανηγυρίζει. Αυτά για τον Ηρακλή. Εντάξει. Κατά τα άλλα, ναι, αυτά για τον Ηρακλή. Κατά τα άλλα, Ηρακλή Ατρόμητο 1-6. 2-6, πώ έλεγε εκείνο, παιδιά. 2-6 ή 1-6. Είναι και μέσα. 1-6. 2-6 νομίζω. 1-2. 2 δεν είπατε Ηρακλή. 2 νομίζω βάζουμε. Τέλο πάντων. Εγώ το κάνω και προσφορά. 07. Τι Ηρακλής, τι έγινε. Ευνοήθηκε ο Ηρακλής. Έβαγε τα 6. Γιατί ουρλιάζει ο Σλαμάς. Γι' αυτό ουρλιάζει ο Σλαμάς. Εκείνο ήταν κύπελο. Αν το άκουγε κανείς, θα νόμιζε ότι ο Ηρακλής νίκησε με στο Περιστέρι 1-6. Εντάξει. Αυτά. Αυτά. Για τον Ηρακλή, λίγα λόγια. Λίγα έως κανένα. Άστο. Για άλλους. Για άλλους. Παλιόνιο. Για άλλους. Για άλλους. Άρτα, όχι. Για άλλους. Για άλλους πείτε. Έχει ψωμί. Για τον Ηρακλή δύσκολα. Έχει εδώ στη γειτονιά μας πολλές ομάδες. Α, πόλο Καλαμαριά. Να λέτε. Γίνει και αυτή. Εντάξει. Ακόμη περιμένουν οι γονείς με τα κοριτσάκια απάντηση για την αστυνομία. Τι, ποια αστυνομία. Ακόμη περιμένουν. Στον εισαγγελέα πήγε η επιστολή. Για ποιο πράγμα. Και δημοσιοποιήθηκε. Ακόμη περιμένουν οι γονείς από το Κατσάνιο. Α. Και για όσα γίναν στο Ιβανόφιο την προηγούμενη Κυριακή. Άστο. Έχω γίνει πολύ κακός. Άστο, έχουμε στοχοποιηθεί κιόλας. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω τώρα. Για Ηρακλή Αθηνά σε κάλυψα. Αν δεν σε κάλυψα, το μεσημέρι άκου το Ματζιού και λίγο παραπάνω. Θα τα πει με λεπτομέρειες. Λοιπόν, καθημερινά την εκπομπή αυτή αναφερόμαστε ναι. Στον Άκη τον γιατρό. Έτσι, όχι. Τον είδα. Τον Παοκτσί. Ναι. Χίλια μπράβο στον Άκη. Ξεχωρίζει, η διαφορά είναι χαώδης. Ναι, μετά από μένα. Ο οποίος σκέφτηκε, με συγκίνησε, στο 85-86, έκραξε το Σιδηρόπουλο, ο οποίος πούλησε εκδούλευση. Μη ρωτήσει κανείς πού, θα είναι βλάκας. Ο οποίος πούλησε εκδούλευση, διακόπτοντας το παιχνίδι στο 86, για ποιον λόγο, επειδή 50 οπαδοί του ΠΑΣ απέναντι, μπορεί και 40, δεν λέω ήταν 50, ήταν 800, 1000, πώς ήταν, 900, δεν ξέρω, 1500 προς Θεού, ποιοι παίξανε ξύλο με την αστυνομία και διακόπτει το παιχνίδι. Ο Κούλα Χασάν τρόμαξε. Λιποθύμησε ο Κούλα Χασάν. Με κουλουάρ 30 μέτρα, με παιχνίδι τελειωμένο, με πίσω του ακριβώς. Δύο δημιουργίες ματ, τρόμαξε και έφυγε. Λιποθύμησε και έφυγε.
Δεν έχει περάσει άλλη τέτοια κόλαση όπως τους Ζωσιμάδες χθες. Θα έχεις δίκιο αν έπαιρνε τις ομάδες και έφευγε. Θα έλεγες τι κάνει παιδί μου άνθρωπος. Αλλά που το σταματάει. Μπράβο στον Άκη λοιπόν Παναγιώτη ναι. Που λέει ρε εσύ οι άνθρωποι πάει, πεθάνανε. Παίξε το εκεί να τελειώνει. Σφύρα τη λήξη το 89. Παίξε τρία λεπτά, σφίγγεται να τελειώνει. Σε ποιον πουλάς εκδούλευση, ας πούμε. Ότι πηγαίνεις by the book. Παναθηναϊκά και άρρωστος, τι να κάνω. Ότι πηγαίνεις by the book. Ποιος το είπε ότι είναι Παναθηναϊκά και άρρωστος. Έτσι ξέρω εγώ. Ποιος το είπε. Ο Βλάκας, ο Γιώργος Ιταλός. Γιατί, γιατί, αν τώρα έγινε Βλάκας. Ποιος το είπε. Και σκογελάς τον πέρα καλά είναι. Πολύ μια χαρά είναι ο Γιώργος. Ποιος το είπε ότι είναι Παναθηναϊκός ο Σιδηρόπουλος. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος το είπε ότι είναι Παναθηναϊκός ο Σιδηρόπουλος. Φέρνουμε να το. Ότι είναι Σιδηρός Παναθηναϊκός, το ακούμε τώρα αυτό. Μια χαρά ότι μας βολεύει, μια χαρά είναι Παναθηναϊκός. Άρα χθες πούλησε εκδούλευση στον πανίσχυρο παραγωγικά, εγώ συμφωνώ με τον Παναγιώτη. Πούλησε εκδούλευση, ποιος είναι ο ισχυρός αυτή τη στιγμή, στον Παναθηναϊκό. Που κάνει τα βατζιλίκια ό,τι θέλει, ράβει και ξυλώνει, στον Παναθηναϊκό. Ο οποίος εδώ και 5 χρόνια ψάχνει να βρει το ευρώ, στο πάτωμα. Περπατάτε και ήταν στο πάτωμα να βρουν το ευρώ. Ας κάνουν επανάσταση. Λοιπόν, μπράβο στον Άκη, ο οποίος μέσα στην καλή χαρά του σκέφτηκε τον Πας Γιάννηνα, χίλια μπράβο. Να αναφερθούμε όμως στον κολλητό του, επίσης γιατρό, οπαδό του Άρη ως τον Τρίφωνα. Α, Τρίφωνα. Γιατί συνεχώς διαβάζουμε μηνύματα του Άκη του γιατρού, του ΠΑΟΚΤΣΗ. Για να ακούσουμε τι λέει. Που είναι και αριστερός. Ο Τρίφωνας είναι φιλελεύθερος. Λέει λοιπόν ο Τρίφωνα γιατρός, όταν ήσουν επαναστάτης και μακεδονομάχος του ποπού, Λέοντα, έβγαζες μπλουζάκια με τον Γκαρσία σε μεταξέλιξη τσε. Μας ανέλυες το πως ο Προυντόν επηρέασε στο περί αναρχίας τον Μπακούνιν και λοιπά λιμοταγαρίσια που σου μάθανε οι αξίριστες φίλες σου στα κατάλοιπα του Ρίγα Φεραίου. Τώρα και τη γαρμπή και απαλά. Τη μεγάλη παοκτσίδικη ιδέα την βλέπεις όταν έχει εξουσία. Όχι. Καλείται αν θέλει ο Άκης ο γιατρός, ο οποίος μας ακούει, είναι σίγουρο ότι μας ακούει. Ο Τρίφων δεν ξέρω να μας ακούει, γιατί μπορεί και να έχει το παιδί κάποιο χειρουργείο, δεν ξέρω τι. Μπορεί. Να το σχολιάσει και να το σχολιάσουν και όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, αν θέλουν, ή και του Άρης και του Παναθηναϊκού, του Πανδραμαϊκού, όποιος θέλει. Αυτά. Γιατί πάντα διαβάζουμε μηνύματα του Άκη και μοιάζει να δικούμε τον Τρίφωνα, έτσι. Απλά ο Τρίφωνας είχε εξαφανιστεί, βάφτισε το γιο του χθες, μάλλον την κόρη ή το γιο, να σου ζήσει. Τρίφωνα, να είσαι καλά, τις ευχές μας, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Αυτά. Διάβασε της Αθηνάς το επόμενο. Το επόμενο μήνυμα της Αθηνάς. Παπ, πραγματικά λυπάμαι για Ηρακλή. Δεν πουλάω ηρωνία. Και κάτι άλλο. Ανεβαίνει ο Ολυμπιακός Βόλου. 1-1. Αθηνά δεν νομίζω. Υπονόησες εσύ. Δεν υπονόησα κάτι. Όχι ρε, εσύ ηρωνία με τον Ηρακλή. Ποιος, ούτε ο Παναγιώτης το είπε, ούτε εγώ. Όχι. Δεν το είπαμε ότι μιλάς ηρωνικά καθόλου. Άλλο να κάνουμε εδώ πέρα, χαβάλε. Ούτε ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ηρωνεύεται, ναι. Και δείχνει και ποιοι είναι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής και ο Άρης είναι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι χθες 80 άτομα ΠΑΟΞίδες μου μίλησαν για τον Ηρακλή. 80... Και ξέραν τι έκανε ο Ηρακλής. Πότε έφαγε τα γκολ, τι έγινε με τον Καραϊσκάκη. Και για μείον 11 επί 3, μείον 3 και 36. Είναι λάτρης της Β' Αθηνικής ΠΑΟΞ. Πάρα πολύ απλά. Κανένας Ολυμπιακός δεν είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Έτσι λες εσύ. Αυτή είναι η πιο μεγάλη μόντα. Και αν είναι Ολυμπιακός δεν το ξέρει. Ναι, ας το μάθει λοιπόν. Εντάξει. Δεν μπορεί εγώ να είμαι αντίπαλος του George Clooney. Δεν μπορεί να είμαι αντίπαλος με τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός να βρει τον ΠΑΟΚ συνέχεια. Δεν γίνεται. Τώρα φέτος ευρίζουν. Φέτος ευρίζουν λίγο. Φέτος, όχι πότε λίγο. Όχι λίγο. Το 90, πότε σε βρίζουν. 35. Μην κάνεις ότι δεν θυμάσαι τώρα. Πότε σε βρίζουν. Θα σε βρίσουν και λίγο. Θα βρίσουν και κάτι βόρειο. Θα βρίσουν και κάτι βόριο λίγο. Θα βρίσκουν. Και τον Ηρακλή τον έχουν. Πώς τον έχουν βρει. Συνέχεια τον Ηρακλή. Ναι. Πώς τον έχουν βρει. Επί μία δεκαετία. Ναι. Βρίσκουν τον Ηρακλή. Σε παιχνίδι Ολυμπιακός Παναχαϊκή. Τη σεζόν. Μάλιστα. Ολυμπιακός Παναχαϊκή όχι. Αυτό έλειπε. Απλά την αγωνιστική μετά την εγχείρηση του Σέμου τον βρίζανε. Που παίζανε με. Ναι. Άμα δώσει και αφορμή θα βρίσκουν. Όλοι θα βρίσκουν. Εντάξει. Και εγώ θα βρίσκω. Συνέχισε να θέλω το υφλήσει. Εντάξει. Ρε Παναγιώτη, τι να πω τώρα εγώ. Ότι εγώ είμαι αντίπαλο του Κλούνεϊ. Που η πιο high γκόμενα που έχω πάει. Είναι μία πεμπτοκλασάτη ηθοποιός από την Αθήνα. Αν ο Κλούνεϊ όμως. Ενώ ο Κλούνεϊ έχει όμως, πάει, Κλούνεϊ, ο άλλος έχει. Αν ο Κλούνεϊ μιλάει με τον Τζαλτίδη και με τον Κιώση εδώ πέρα και του ρίχνει ρε παιδί μου τέτοιο για σένα, για σένα, για σένα, για σένα. Κάποια στιγμή θα πει ρε φιλά σου, γιατί ασχολείται αυτός μαζί μου τόσο πολύ. Γιατί ασχολείται τόσο πολύ. Καλημέρα, Μάρη. Είναι γι' αυτό.
Δηλαδή, ο ένα έχει πάει με 259 στάρ του Hollywood. Δεν πειράζει. Και εσύ έχει πάει με μία. Δεν πειράζει. Δηλαδή, τι δεν να δει αντίπαλο. Δεν πειράζει. Το ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό. Δεν είναι σεξ. Τι να δει αντίπαλο. Όσο είναι η Λάρισα με εσύ σένα. Δεν θες, εσύ δεν θε να με κρατά εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Που σα χωρίζει το κεράκι. Να είμαι εδώ πέρα με στην πόλη. Φυσικά και είναι εχθρό μου. Πάντα είναι ο Άρης και ο Ηράκλης. Ή αυτή είναι η εχθρό σου. Αιώνια. Αυτό δεν σημαίνει. Στο Ιβανόφιο πάνω πήγε και έκανε αγόρι μου γλυκό ότι η Ρώμα δεν έχει μίσου με τη Γιουβέντους. Πήγαινε Ρώτα και στην Ιταλία. Τεράστιο. Α στην Ιταλία. Και τον Γκλουίρ ξένεσα με να μιλά. Τώρα για όταν σου μιλάω για άλλη χώρα, παιδί μου, ποδόσφαιρο, α την Ιταλία μου. Βρε παλικάρι μου, ναι. Στη βραδιά τη γιορτή σου ναι. Πήγε και έκανε ρημαδιό στο Ιβανόφιο. Α, εντάξει. Και η αστυνομία ήταν απέναντι. Εντάξει. Η αστυνομία έκανε τουλάχιστον τη δουλειά του και έπιασε αυτού που είναι από την. Η αστυνομία ήταν απέναντι, ρε Παναγιώτη. Για τη δολοφονία του τέτοιου, του Νάσου, έτσι. Η Παναγία. Η αστυνομία ήταν απέναντι. Για να δούμε τι απόφαση θα βγει. Η αστυνομία ήταν απέναντι. Α κάνει δουλειά τη εκεί. Ποια αστυνομία να κάνει. Α κάνει και εκεί τη δουλειά της. Στο Κατσάνιο ήρθε 55 λεπτά μετά. Ναι, μάλιστα. Συγγνώμη, ψέματα εγώ. 38 λεπτά μετά, συγγνώμη. Αργούν αυτοί, τι να κάνουν. Παρασκευή βράδυ στο κέντρο της πόλης. Τρομάζω. Ρόσκο τους φωνάζουν γι' αυτό. Τρομάζω. Α, κάνεις χιούμορ με αυτό. Γι' αυτό αργούν. Περιμένουν ακόμη ο αδερφός σου με την κόρη του. Με την ανιψιά σου. Γιατί είναι ο αδερφός σου με την ανιψιά σου. Τι να κάνω εγώ, ρε φίλε. Δεν είναι αστείο. Είναι ο αδερφός σου με την ανιψιά σου θα μπορούσε να είναι μέσα. Εντάξει. Προφανώς. Προφανώς. Δεν είναι αστείο, Παναγιώτη. Όπως δεν είναι αστείο και η δολοφονία του Νάσου. Δεν είναι αστείο. Απλά δεν λέμε και τίποτα. Δεν είχα καμιά τελετή εγώ. Τι τελετή. Θεός χωρές το παλικάρι. Θεός χωρές το παλικάρι. Και με ξέρετε ότι σε αυτά ποια είναι η τοποθέτηση. Παρά 20 πήγε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Εντάξει. Εδώ είναι ο εχθρός σου. Ο εχθρός σου είναι εδώ. Έτσι λες εσύ. Χθες ασχολήθηκαν χίλιοι παοξίδες ηρωνικά. Ποιος τα λέει αυτά, ρε Μάρη. Ποιος τα λέει αυτά. Όλοι παοξίδες. Από το ποια μεριά μπήκαν τα γκολ του Άρη. Μάλιστα, ναι. Αφού είχαμε εικόνα, ρε φίλε. 30 παοξίδες θες μου λέγανε. Μα είχαμε εικόνα. Βλέπαμε. Μέχρι, ώρα ήτανε. Μέχρι τις 2 τα μεσάνυχτα στη Μαρμίτα. Από ποια μεριά πήγαν τα γκολ του Άρη. Εντάξει. Ο άλλος πήρε πρωτάθλημα αίτητος. Δεν θα σου αλλάξω απόψη. Οπότε δεν χρειάζεται να. Μα γεγονότα σου μεταφέρω παλικάρι. Εντάξει. Πήρατε πρωτάθλημα αίτητοι και ασχολούσασταν από ποια μεριά έβαλε τα 3 γκολ ο Άρης. Ούτε εγώ το παρατήρησα αυτό. Απίστευτο. Στη βραδιά μου θα πάρω εγώ πρώτα. Θα βγω εγώ με τη Σκάλετ Γιόχανσον και θα ακούω εσένα που βγήκε με τη νούμερο 1 γκόμενα στην Καλαμαριά. Θα σου κεράσω κιόλα. Είναι ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε. Άντε, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα, παιδιά. Όποιο θέλει, σχολιάζει τα όσα έχουν υποθεί μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54-526. Δεύτερο μισάωρο εδώ πέρα στην Τρόικα. Μάριος Σλαμάς, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Χρήστος Κιώσης εδώ πέρα μαζί σας. Ασφάλεια Μαργαριτόπουλου. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, Ασφάλεια Μαργαριτόπουλος, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Πληροφορίες, information που λένε στα γαλλικά, στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 911 701. Και αφού είσαι σίγουρος για την ασφάλεια του αυτοκίνητου σου, μπορείς άνετα να πας στο σπιτάκι σου και τι να κάνεις, να πάρεις στον Mr. Gold. Σικές Μεσολογίου 2, ακριβώς μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 62-85-86, από 1 το μεσημέρι, δηλαδή σε 2 ώρες και κάτι, μέχρι και 1 το πρωί, είτε μένει Σικές, είτε Νεάπολη, είτε Μπελόκηπους, είτε Πολύχνη, είτε Μετέρο, είτε στο κέντρο, μπορείς να παραγγείλεις ποικιλία προσφορών. Τρεις πίτσες κανονικές, 78 εκατοστά, μόνο 9,90. Τσάμπα, πράγμα, Mr. Gold. Βρισκόμαστε σε εβδομάδα ημιτελικών Champions League. Στο φετινό UEFA Champions League, αν είσαι μάστερ στις UCL ποδοσφαιρικές γνώσεις, πετάς για τελικό. Τόσο μα τόσο απλά. Μπες στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook, απάντησε σωστά στο Pepsi Quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο, όχι μονό, διπλό, για τον τελικό στη Μαδρίτη. PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Ζήσε όλες τις ανατρεπτικές στιγμές του φετινού UEFA Champions League μέχρι τον μεγάλο τελικό. Παρέα με την απολαυστική γεύση της αγαπημένης σου Pepsi Max. Γιατί ποδόσφαιρο και Pepsi πάνε πάντα μαζί. Λοιπόν, Ηρακλειδέας Θωμάς Στόντον στέλνει μήνυμα και λέει, κολλάει η εισαγωγή του στο ότι εδώ και 10, 13, 15 χρόνια, σε κάθε χρόνο, κάθε μεταβολή που υπάρχει, σε κάθε μεταβολή που υπάρχει, εμπλέκεται ο Ηρακλής. Λέει το εξής, ο οποίος μου ζήτησε όταν βγαίνει στον αέρα πλέον να μην τον αναφέρω Παναγιώτη ως οπαδό του Ηρακλέους. Ποιον? Ο το Θωμάτο Στόντον. Α, το Στόντον. Μου λέει, λέγε Λίβερπουλ, λέγε τι θες. Λέγε, μην με χαρακτηρίζει, λέει, οπαδό του Ηρακλέους. Το θεωρεί προσβολή, δεν ξέρω ο άνθρωπος. Και εντελώς συμπτωματικά, λέει ο Θωμάς Στόντον, η ΠΑΕ Ηρακλής, παρένθεση, ΠΑΕ, κλείνει παρένθεση, είναι πάντα προετοίμαστη για κάθε αλλαγή. Όλο φταίνε οι άλλοι και εμείς ποτέ. Ιστερόγραφο, Αχιλλέα,
κάνε το θαύμα. Το διαβάζω μία ακόμη φορά, μιλάμε ότι πιο σκληρή και επικριτική στάση. Δηλαδή, αν αυτό, αν είχε βγει ο παδός άλλης ομάδας να τα έλεγε αυτά για την ομάδα του, δεν ξέρω, αν υπάρχει κάποιος, ας τον θυμηθούμε. Θυμίζω ότι στην εκπομπή αυτή, όχι σε αυτή την εκπομπή, συγγνώμη, στο κάντο όπως η Βικτόρια που κάναμε με τον Πάπη επί 13 χρόνια σχεδόν, είχε ακούσει ατελείωτο τον Πινελίκη η οικογένεια του Σταύρου του Παοκτσή του διαιτητή. Τον οποίο χαρακτήριζαν κάποιοι ότι λέγανε ότι δεν είναι ΠΑΟΚ. Επειδή είχε πει ο άνθρωπος η μόνη λύση είναι τότε που ο ΠΑΟΚ βασανιζόταν με γούμενο να πάει στην ΓΑΜΑ Εθνική και να καθαρίσει για να μην έχει ανάγκη κανέναν. Και σε δύο χρόνια να ανέβει. Το τι είχε ακούσει δεν λέγεται. Αν θέλει μπορεί να βγει ο Σταύρος, ο ίδιος θα πει. Τον καλημερίζουμε και την οικογένειά του. Δύο υπέροχα κοριτσάκια και μία υπέροχη σύζυγο. Λέει ο Θωμάς Τόντον. Και εντελώς ας τα κρίνουν ό,τι λέει η Ηρακλειδής κυρίως. Γιατί τώρα οι άλλοι δεν είναι σε αυτόν τον. Η Ηρακλειδής. Να χαρακτηρίζουν το Θωμάς Τόντον. Αυτά που λέει. Και εντελώς συμπτωματικά η ΠΑΕ Ηρακλής, παρένθεση. ΠΑΕ, χαχαχαχα, κλείνει παρένθεση. Είναι πάντα προετοίμαστη για κάθε αλλαγή. Όλο φταίνε οι άλλοι και εμείς ποτέ. Ιστερόγραφο. Αχιλλέα, κάνε το θαύμα. Αυτά. Διάβασα αν μπορείς λίγο την Pixlax το μήνυμα. Ναι, διαβάζουμε και Pixlax. Απλά να μπούμε με χαλάκι. Χρήστο, αν το έχεις έτοιμο, άστο να παίζει. Δεν νομίζω κανείς να ρωτιέται για ποιο λόγο μπαίνουμε έτσι. Πάμε. Έχουμε ξαναμπεί αρκετές φορές φέτος. Και μακάρι να αναγκαστούμε να μπούμε και άλλες φορές με αυτό το κομμάτι. Το οποίο βέβαια για μένα είναι το χειρότερο που έχει γράψει η μπάντα. Ξεκάθαρα το χειρότερο. Σε χαίρομαι αυτό. Λοιπόν, πρέπει να είναι 98. 98-99. Κάπου εκεί δεν είναι. Τέλει 90s 2000. 99-2. Ναι, όπως, εντάξει, ναι, εκεί. Τραγικό κομμάτι, αλλά για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, μήνυμα του Pixlax οπαδού του Ηρακλέους. Προσέξτε λίγο. Δηλαδή, όλοι οι οπαδοί του Ηρακλή είμαστε δολοφόνοι. Έγινε κάτι σε μεταξύ μας ματς. Λάθος το διαβάζω εγώ. Έγινε κάτι σε ματς μεταξύ μας. Σε περιστατικό που έγινε εκτός γηπέδου, φτιάχνετε κλίμα μίσους. Θα ησυχάσετε μάλλον όταν κάποιος ανεγκέφαλος θα πάει να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του Νάσου. Τότε θα είστε όλοι ηθικοί αυτούργοι. Υπογραφή Pixlax. Μάλιστα. Να μιλήσω. Παναγιώτης. Ναι. Είπα εγώ ρε παιδιά, πάρτε τα όπλα και σκοτώστε Ηρακλειδέα. Ρε Pixlax, ρε Pixlax. Πρώτα απ' όλα, είμαι πόσο σχεδόν ένα χρόνο εδώ πέρα, 10 μήνες τέλος πάντων, δεν έχω κάνει ούτε μία αναφορά για αυτό το γεγονός. Και είχαμε την πριν 10 μέρες στο δικαστήριο και τα λοιπά, που θα μπορούσα κάλλιστα κάτι να πω, έτσι. Okay. Εμένα μου νομίζω μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν έχω πει σε άνθρωπο, ρε φίλε, στη ζωή μου. Και να σου πω κάτι, ουσιαστικά τα αποτελέσματα, αν δεν γίνει, γίνει τελικός με κόσμο το Σάββατο, είναι και όλα αυτά εδώ τα γεγονότα. Δεν σου λέω ότι εμείς είμαστε άγιοι, δεν κάνουν δική μας τέτοια. Έτσι τώρα ο άνθρωπος να είναι άτυχος, το χτυπήσει αυτοκίνητο, ενώ έχει κυνηγηθεί, ξέρουμε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ξέρουμε πάνω κάτω τι έχει γίνει. Το θέμα είναι να μην γίνεται όμως. Και αν έχουν γίνει επεισόδια μέσα στο γήπεδο, έχουν γίνει φίλοι Ηρακλής ΠΑΟΚ. Υπάρχει, καλά έχουν γίνει. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει μαχαιρώσει και Ηρακλειδέας ΠΑΟΚ μέσα στην Εφέ. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει μαχαιρώσει και Ηρακλειδέας ΠΑΟΚ μέσα στην Οκτώ. Ποια είναι εκεί, ρε Παναγιώτη. Η 7, στην 7, άστε. Αρχές του 80, άστο. Ο οποίος έχει βρει τραγικό θάνατο στο εξωτερικό, άστο. Δεν έχουν κάνει δική μας τέτοια. Τι, εγώ δεν σου βάζω. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν, ρε φίλε. Δεν θέλουμε τέτοια. Φυσικά δεν θέλουμε τέτοια. Ποιος θέλει τώρα να γίνει τελικό. Και εφόσον σαν χώρα, παιδί μου, δεν μπορείς να κάνεις πλέον τελικό. Που δεν, πέρυσι ήταν πιο δύσκολο τα πράγματα σχέση με φέτος. Πάει εκεί το πράγμα. Κάντε διπλό τελικό. Ναι, κάντε όχι, από σένα, τελικό. Όχι από σένα. Ναι. Αυτό με τον Άσο έχει γίνει σημαία. Δεν έχει γίνει σημαία, Μάρη. Θεός χωρέ το παλικάρι, έχει γίνει σημαία. Έχει γίνει σημαία. Έχει γίνει σημαία. Και τέλος πάντων, το ποιος θέλει. Εγώ ξέρω ότι την βία ως συνήθως τη θέλει πιο ισχυρός και πιο πολύς. Δηλαδή δεν νομίζω, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ταϊβάν, παράδειγμα η χώρα, να θέλει Ταϊβάν τη βία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τη συμφέρει κιόλας. Pixlax, πίστεψέ με, αν πάω στο γήπεδο, ας πούμε. Και μπορεί να βρεθεί. Πάω ο Ηρακλής. Παίζω του χρόνου, πάω ο Ηρακλής. Και βρω παίξω έναν Ηρακλήδη. Θα παίξουμε, ναι. Είναι, μπορεί, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος να ζει στην Αγγλία, να μην έχει πορεύει ποτέ στην Ελλάδα και αφού φανεί του Ηρακλή. Δεν τον ακουμπήσω καν, ρε φίλε. Δεν τον ακουμπήσω καν. Είναι δυνατόν. Ακόμα για αυτά να μιλάμε. Προφανώς. Χωρίς να είμαι στο μυαλό του, έτσι. Δεν πάει σε σένα αυτό. Ναι, αλλά λέει και ο δικούς αυτηργούς, ρε Μάρη τώρα. Ηθική αυτοργή δεν λέει εσένα. Εμείς μιλάμε γι' αυτό τώρα, ρε Μάρη, σε εμάς θέλει. Δεν λέγες, ναι.
Καλά τώρα λίγο. Εντάξει. Η αναφορά σου τώρα εδώ ήταν, ήταν και λίγο άσχετη τώρα με αυτό που λέγαμε τώρα. Με τον Άσο. Ήταν λίγο άσχετη, είναι η αλήθεια. Εντελώς τελείως άσχετη. Δηλαδή πάει να πετάξει ένα δυνατό χαρτί όταν ας πούμε βρες ένα επιχείρημα κάτι που να είναι πάνω σε αυτό. Ρε, Παναγιώτη, εντάξει. Το κάνω κι εγώ καμιά φορά. Αν και δεν νομίζω να το κάνω εγώ. Δεν νομίζω να το κάνω αυτό. Εντάξει. Πετάμε τώρα τον Άσο, το παιδί που έφυγε, Θεός χωρέστο. Τώρα μιλάς με μένα, με άνθρωπο που έχω κυνηγήσει. Θα τρώγα ξύλο από Ηρακλειδής για να προστατεύσω έναν Λαρισαίο. Το ξέρεις, το έχω πει στον αέρα. Και ο Λαρισαίος ποιος είναι αυτός, ε? Έγινε Ηρακλής μετά. Ήμουν το 1989 σε ένα ΠΑΟΚ Άρης στο Παλέ. Άρης ΠΑΟΚ στο Παλέ, Πιξ Λαξ. Εμείς φιλοξενούμενοι που μπαίναμε δηλαδή από πάνω, ρε παιδί μου, όχι από την Αγγελά και τα λοιπά. Από εκεί μπαίναν οι εντός έδρας. Ήταν και παιδί ο Άρης. Και είμαστε τέσσερα άτομα. Χωριζόμαστε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ανεβαίνω εγώ προς τα πάνω και μένω. Προχωράω... Εσύ και τρεις. Ναι, 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 και προχωράω προς τα πάνω. Ένας τον ξέρει, βγαίνει και τηλεφωνικά εδώ πέρα. Ναι. Και μένουν οι δύο πίσω. Φεύγω εγώ με τον άλλο μαζί και μένουν οι δύο πίσω. Ναι. Και βλέπω πιάνουν Αριανό και το χτυπάνε. Τι κάνετε, ρε, τους λέω. Ναι. Τι κάνετε. Μην φάτε τίποτα. Δύο σφαλιάρες έτσι. Ναι. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό το πράγμα. Και πρώτα απ' όλα επειδή είναι μόνος, αλλά και μόνος να μην ήταν, κάθε τώρα πλακωθείς. Κατά το εμείς σχολιάζουμε τα αυτονόητα, παιδιά. Δεν λέμε τα αυτονόητα, ας πούμε. Απλακωθείς. Δεν λέμε τα αυτονόητα. Και αν κάνουμε και χαβαλέ εδώ πέρα πολλές φορές για λαμάνες και το ένα και το άλλο, χαβαλέ είναι, ρε παιδιά. Καλά, με τον, με την λαμάνα και γέλιο, εντάξει, είναι ο Αθανάσιο Διάκο. Αλλά αυτό πλέον με τον Άσο ξεκάθαρα πάει να υπάρξει ηθική αυτουργία. Δεν υπάρχει ξεκάθαρα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είσαι απάνθρωπος να βλέπεις. Εγώ δεν σου λέω να συμμετέχεις, να βλέπεις κάποιοι να χτυπάνε κάποιον. Είναι πολύ άσχημο, ρε παιδί μου, να το βλέπεις σαν εικόνα. Δεν ξέρω. Anyway. Διάβαση του 1974. Φανταστικό μήνυμα. Φανταστικό του 1974. Με την. Επειδή είπα ότι ο Παπαδόπουλας είναι σαν να έχω βγει εγώ, ας πούμε, με 15 στάρ του Hollywood και να βγαίνει μπροστά μου ο Παπαδόπουλας επειδή βγήκε με την νούμερο 1 γκόμενα στην Καλαμαριά. Και λέει ο 1974. Ή 1974, δεν ξέρω. Με την νούμερο 1 γκόμενα ο Παπ στην Καλαμαριά γελάνε και τα πλακάκια στο πεζόδρομο. Ούτε η 10.001 δεν βγαίνει με τον Κυριούλη. Βρες το παρελθόν μου και θα πάρεις την απάντησή σου. Αυτό σου λέω, μπορεί να 74. Τράβα προς χαριλάω καμιά μεριά. Φίλε, τώρα μου στείνεις θέμα, αλλά δεν θέλω να το κάψω σήμερα. Γιατί έρχονται δύσκολες μέρες. Για κάθομαι, μιλάω και πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Άστο, δεν πειράζει. Θα βάλω θέμα, παύλα, ερώτηση, που η απάντηση θα πρέπει να τη δώσεις εσύ μόνο. Και θα είναι όχι, αλλά δεν το κρατάω. Το αφήνω για αργότερα. Εντάξει, μην το ξεχάσετε. Θα τη σημειώνω αυτά, γιατί έρχεται καλοκαίρι. Εννοείται. Ούτε γύρω το Μουντιάλ. Εντάξει. Ο 183 λέει. Τώρα, 183, αυτό λάθος που θα το διαβάσουμε. Λάθος. Αλλά θα το διαβάσω. Γιατί πραγματικά, αν είσαι άνω των 12 ετών Έλληνας, αν είσαι Έλληνας, πρώτον, λέω, υποθέτω ότι είσαι. Και δεν κοροϊδεύω, γιατί μας ακούνε και πάρα πολλοί. Αλβανοί, Σύριοι, μας ακούει ο Χόρχε ο Κολομβιανός, Πακιστανοί, Μαροκινοί. Έχω γνωρίσει παιδιά, έτσι. Μας ακούνε Άγγλοι. Το έχω αναφέρει στον Παναγιώτη, πριν 4-5 χρόνια, Σκοτσέζος που διδάσκει εδώ σε φροντιστήριο, μου είπε ότι με άκουγε σχεδόν κάθε πρωί. Στράχαν. Σχεδόν κάθε πρωί. Σκοτσέζος καθηγητής. Το παιδί που δουλεύει εδώ πέρα, έτσι. Και είχαμε κιόλας να βρεθούμε. Δεν βρέθηκα. Στο είπα, ρε, Celtic. Celtic. Που μου λέει: έχω προγράμματα και αυτά. Ωραία, φίλε. Άστο. Δεν βρέθηκα. Άστο. Στο έχω αναφέρει. Όταν έξερε ποτέ. Όταν είχα μείνει μόνος εδώ. Που ερχόσουν καμιά φορά εσύ. Πού να γίνει με τον συνδρομητή. Μια χρονιά ξέρει τη συνδρομητή ήμουνα. Πανηγυρισμού είδε. Μια χρονιά ξέρει τη συνδρομητή ήμουνα. Λίβερπουλ, Manchester United, Rangers, Celtic και Tottenham. Ναι, σε παραδέχομαι. Εγώ μόνο United μια χρονιά. Φίλε, είναι δύο. Δυσβάσταχτο. Βέβαια, εννοείται οικονομικά, ναι. Εννοείται. Πω. Ναι. Βέβαια, ναι. Εννοείται. Λέει λοιπόν 183. Και το κλείνουμε έτσι, εντάξει. Λέει 183. Πάει αλλού το πράγμα. Λέει 183. Προφανώς από δικονομία στην Ελλάδα δεν έχει ιδέα, έτσι. Ακούστε τι λέει. Ακόμη περιμένουν οι γονείς του Νάσου να τιμωρηθούν οι φωνιάδες. Ακόμη περιμένουν να σβηστεί από την αυτόνομη θύρα 10 το death zone από το σημείο του φωνικού. Ακόμη. Δεν στο ακτρώω, στείλε συνέχεια. Παναγιώτη, εκεί κόβεται, έτσι το βλέπεις, έτσι, μην γίνει καμία παρεξήγηση. Αν υπάρχει συνέχεια, στείλ την. Δεν σου τρώω τίποτα. Ακόμη, ή αν θες να βάλεις αποστοπτικά, αν υπάρχει κάποια συνέχεια ουσιαστική, στείλ την. Δεν στο τρώω, βγήκε κομμένο. Λοιπόν, για το πρώτο κομμάτι. Πότε δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας? Ναι, αυτά παίρνουν χρόνο, εντάξει, οκ. Okay. Φίλε, η ελληνική δικαιοσύνη είναι ουσιαστικά μία απόδοση δικαιοσύνης. Το πρώτο κομμάτι, τι μου λες ακόμη, αυτό έχει που έγινε πόσο, Παναγιώτη, ένα χρόνο? Πριν το, μετά τον ημιτελικό ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Δηλαδή, δέκα μήνες. Δύο χρόνια.
Στο ημιτελικό για το Βόλιο. Πόσο είναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Δύο χρόνια. Οκ. Okay. Έχουμε διώξει, έχουν γυρίσει το ραδιόφωνο όλοι τώρα πλέον. Δεν, γιατί δεν θέλω να. Εντάξει, οκ. Okay. Τέλος πάντων. Φίλε, αυτό όπως είναι 183, εγώ είμαι μαζί σου. Επειδή πιστεύω ότι είσαι Έλληνας. Και άνω των 13, ξεκίνα κάνει έναν αγώνα μαζί. Για να υπάρχει άμεση τιμωρία. Εγώ μαζί με άλλους 5, εκ των οποίων η μία ήταν η γυναίκα έγκυος, κοπέλα έγκυος, που είχαμε το δικαστήριο για τις πορείες του Ηρακλή το καλοκαίρι του 2000, Παναγιώτη, ποιο είναι το παγκόσμιο κύπελο, κρίσιμο μάτς τελευταία αγωνιστική στον όμιλο Ισπανία, ήθελε μονονίκη για να περάσει. 12. Και με βλέπει Ματζούκης, λέει, έλα σε πάρουμε με πυρετό και λέω φεύγω ρε εσύ. Και η αστυνομία μας σημείωσε τις πινακίδες χωρίς καν να δει. Παγκόσμιο κύπελο του 10, δεν είναι. 10, ναι, 10. Κάπου 10, εκεί τέλος πάντων, ναι. Κάπου εκεί. Ξέρεις πότε έγινε το δικαστήριο? Πέρσι. 3,5 χρόνια μετά. Μπράβο. Εγώ 3,5 χρόνια και οι άλλοι 5, εκ των οποίων η μία η γυναίκα έγκυος, η κοπέλα ήταν δίπλα μου έγκυος, να είναι καλά, τους καλημερίζω όλους τους ανθρώπους, οπαδούς του Ηρακλέους. Και άμα δεις ποιοι ήμασταν στο δικαστήριο, πεθάνεις από τα γέλια. Δηλαδή, το είδε η πρόεδρος, γελούσαν όλοι στην έδρα. Λέει αυτή τι είναι η κατηγορούμενη, δηλαδή. Πραγματικά βάραν τα γέλια, ας πούμε. Καλά, δεν λέει ότι κάποιος από τη φάτσα. Μπορεί και εγώ να είμαι έτσι και να έχω σκοτώσει. Δεν ξέρω, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά λέει τι αυτοί, γιατί κατηγορούνται οι άνθρωποι. Ήταν και μια κοπέλα έγκυος. Δεν υπάρχει αυτό. Οκ. Okay. Αυτό είναι θέμα της ελληνικής δικαιοσύνης. Και εγώ το λέω. Ουρλιάζω κι εγώ. Υπάρχουν κατά συρροήν δολοφόνοι οι οποίοι τιμωρήθηκαν περίπου μία δεκαετία μετά. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Για το άλλο που λες, για το οποίο δεν έχω ιδέα πραγματικά, για το δεύτερο κομμάτι δεν έχω ιδέα πραγματικά, Και εγώ τώρα το διαβάζω. Φίλε, αυτό θα περάσω να το δω αν ευκαιρίσω σήμερα. Θα περάσω να το δω. Τώρα αυτό αν έχει σβηστεί ή όχι και αν το σβηστεί... Τι να σου πω τώρα ρε φίλε, πραγματικά δεν μπορώ να απαντήσω εγώ, αλλά μιλάς σαν οπαδός, μιλάς σαν οπαδός ομάδας, της οποίας οι οπαδοί είναι αρσακιάδες, θα λιποθυμήσω, πραγματικά θα λιποθυμήσω. Σημαία σας, είχατε τη βία και τον τζαμπουκά επί 35 χρόνια. Καμπότζ Βιετνάμ. Τα συνθήματά σας, δηλαδή έχετε Ευαγγέλιο σύνθημα, σκότωσα για ένα εισιτήριο. Έλα μπορώ, τραυμάτισε θέλω να πούμε, αλλά... Έχετε παραποιήσει εθνικό ύμνο. Σιγά και εσύ τώρα. Δεν υπάρχει εθνική ύμνο. Καλύτερο το σύνθημα από τους εθνικούς ύμνους. Όλοι οι εθνικοί ύμνοι, φίλε, αν τους διαβάσεις προσεκτικά. Έχετε πάρει έρμα, τη μουσική του Χατζινάσιου από τον Παύλο Μελά, ναι. Και την κάνατε ρημαδιό. Ο Χατζινάσιου δεν πρέπει να το βγάλει. Εγώ τα δέχομαι όλα αυτά καλοπροαίρετα στο πλαίσιο της γραφικότητας του ποδοσφαίρου. Χατζινάσιο. Ξέρω εγώ. Ποιοι κατεβαίνανε με βουλγάρικες και τουρκικές σημαίες. Χαβαλέ κάναμε. Και τώρα πάνε κάποιοι και γράφουνε ΠΑΟΚ πάνω στο Ιβανόφιο με το όμικρον στόχο. Γιατί εγώ θα πω ότι το ΠΑΟΚ στο Ιβανόφιο. Εντάξει. Εντάξει. Κάνεις μαγιά. Και η αστυνομία είναι απέναντι, έτσι. Η αστυνομία είναι απέναντι. Και μου κάνεις το ΠΑΟΚ το ομικρόν με στόχο. Το διώχνεις από την ποδοσφαιρική διάσταση. Τι ακριβώς λες 183. Ότι ας πούμε τι, να είμαι περίφανος. Δηλαδή, ας πούμε η οπαδή του Ηρακλέους είναι ας πούμε η απόλυτη αλητεία. Ή των Ιωαννίνων που χθες ο Σιδηρόπουλος θέλοντας να πουλήσει εκδούλευση διακόπτει το παιχνίδι. Ο οποίος σφύριξε την Αγγλία με την Κροατία 80-20, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Το είπα και την επόμενη μέρα. Τον βλέπω Αγγλία-Κροατία και έχει ξεσκονίσει την Αγγλία από πάνω μέχρι κάτω. Ρε Σιδηρόπουλε, τουλάχιστον να σε είχα στον ημιτελικό. Με αυτούς, όχι τώρα στα προκριματικά.
Πάντως 183, άκου κάτι. Μπορείς να ετοιμαστείς για την παράσταση χρονιάς. Μια ξέχαστη εμπειρία που πρέπει όλοι να ζήσετε από κοντά με πότα από πολλά χρόνια. Το τσίρκο Μεντράνο έρχεται ξανά στην Ελλάδα. Το τσίρκο που κέρδισε 2 χρυσά βραβεία στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ του Μοντε Κάρλο. Να βάλεις Νάστας, λέγεται. Το Μοντε Κάρλο. Μοντε Κάρλο, Μοντε Κάρλο. Μ' αρέσει το κομμάτι. Και στο οποίο συμμετέχουν καλλιτέχνες από το κορυφαίο. Αυτό ποιο είναι το τσίρκο. Ποιο ρε Παναγιώτη. Τσίρκο. Σερ Δε Σολέιγ. Σολέ δηλαδή. Σερ Δε Σολέι. Σερ Δε Σολέι. Το έλεγαν πρώτα, το γράφει από κάτω. Α, εντάξει, ναι, εντάξει. Το γράφει από κάτω. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη από τις 10 Μαΐου με καθημερινές παραστάσεις εκτός Τρίτης στις 6.30 απέναντι από το γήπεδο του Μακεδονικού. Παρασκευή, Σάββατο, διπλές και Κυριακή τρεις παραστάσεις από τις 11.30 το πρωί. Αυτά. Άντε, πάμε σε μπρεϊκάκι. Άμα την επιστροφή μας. Το δεύτερο καλοδρόμο τραγούδι που έχει ετοιμάσει δεν έχουμε. Α, το ακούσαμε. Αυτό είναι το Μαρία, πάει. Λοιπόν, για τη Μαρία τη Σάκαρη, έτσι. Ρεσί Αγγελική, άσε το μαλλί σου λίγο ρε μάτια μου. Ρε Αγγελική Κανελοπούλου, άσε το μαλλί σου λίγο ρε μάτια μου. Σε, βέβαια είμαι παραμένο ερωτευμένο, είμαι άρρωστο και γουλή να τα πάρει, δεν σχολιάζω. Αλλά ρε εσύ, άσε το μαλάκι σου γίνε λίγο. Ο Κόνορ. Τι μου το κούρεψε έτσι, ρε εσύ. Τι μου το κούρεψε, Αγγελική, έτσι. Άσε το μαλάκι σου ρε μάτια μου. Αλλά μπράβο, να είναι καλά. Μπράβο το σκηνοθέτη που ζούμαρε 2-3 φορές στη μητέρα τη Μαρία τη Σάκαρη. Κορυφαία, τεράστια, πλησία στη μοναδική Αγγελική Κανελοπούλου, δεν σχολιάζω. Να είσαι καλά, αλλά άστο μαλάκι λίγο μακρύ έτσι. Λοιπόν, πάμε σε break, δεύτερο break για σήμερα. 2310-287-888, ανοίγουμε γραμμές. Επιστροφή για την Τρόικα, να καλημερίσουμε όσες και όσους τώρα ανοίγουν τα ραδιοφωνά τους, εδώ στον Λίμπερο της Καρδιάς, στο 103,3 MHz του FM. Με Χρήστο Κιός είμαστε, Παναγιώτης Παδόπουλας, Μάριος Ισλαμής για τους φίλους της Ισλαμάς. Χρήστος Τσαλτίδης είναι, συμμετέχει και αυτός στην στάση εργασίας των μελών της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Συνεπώς, να πούμε κάτι εδώ πέρα, ο Γιώργος Ζαγόρας θα κάνει κανονικά εκπομπή. Τρεις, έτσι. Ώρα, ναι, ο Γιώργος κανονικά 3-5. Λογικά, ο Χρύσανθος 5 η ώρα θα είναι στη δική του εκπομπή κανονικά με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, η εκπομπή του All About Άρης. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν σώζονται αγαπημένα μου ρούχα. Και αυτό ακριβώς το έδειξα τώρα στον Χρήστο και στον Παναγιώτη και στη Μαριλής. Και αυτό ακριβώς έγινε την Παρασκευή το πρωί. Με μεγάλη μου χαρά κάποιοι άνθρωποι, μία επιχείρηση, μου έσωσε ένα από τα πιο αγαπημένα μου πουκάμισα. Αυτό ανοιχτό το φορώ συνέχεια. Ένα παλιό καλό ιταλικό uniform. Μόλις τώρα υπονόησε ότι έχω πάρει κιλά και δεν κλείνει το πουκάμισο. Όχι, δεν πειράζει. Πάντα ανοιχτό το φορώ με μπλουζάκια ναι, άλλο χρώμα και τέτοια. Μπράβο. Θυμάμαι, ναι. Ναι, γιατί αυτό είναι το κάνει το φίλτη, ρε παιδί μου. Δεν το είσαι εσύ ένας, ναι, το φορούσα κλειστό. Τότε που έκανε παρέα μαζί και έπαιρνε το φορούσα κλειστό. Το φορούσα κλειστό μέχρι τέλη 90s. Καμιά φορά. Μέσα 90s. Πολύ ανοιχτό το θυμάμαι αυτό το. Βρε, έχεις δίκιο. Ειδικά το απεγκροπήναμε στον Μπελέρ. 9 στις 10 ανοιχτό το φορούσα. Μόνο που δεν το βάζει μέση. Αυτό είναι σαν, είναι χοντρό που κάμισο, γεμάτο. Είναι σαν, και σαν overshirt. Ναι. Και μου αρέσει έτσι, απάνω από t-shirt. Είχε πάθει λοιπόν τα πουκάμισα κυρίως που παθαίνουν ζημιά. Πού? Τα πουκάμισα. Δεν παθαίνουν κάπου αλλού. Στα κουμπιά. Φύρονται. Μιλάμε για βλάκα, έτσι. Φύρονται στο γιακά. Φύρονται στο γιακά. Εκεί λοιπόν έρχεται και επεμβαίνει το London. Το London τι είναι? Είναι μια επιχείρηση εδώ, στη γειτονιά μας, στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης, Βασιλέως Ηρακλείου 4, στον 8ο όροφο, η οποία έχει ειδικότητα σε πουκάμισα. Σου σώζει τα πουκάμισα. Σε κάνει άνθρωπο. Γιατί είναι κρίμα και άδικο. Πουκάμισο, ας πούμε, αξίας 80, 100, 120 ευρώ, βρε ακόμη και 10 να είναι. Γιατί και είναι αγαπημένο και στο γουστάρι. Να έχει φθαρεί στο γιακά και να μην μπορεί να το φορέσει. Εμένα μου έκανε ο άνθρωπο ένα κόλπο, μία αλλαγή, μου γύρισε την άλλη μεριά και το έχει κάνει το πουκάμισο κούκλα. Μπράβο. Μπορούσε να βάλει και άλλο γιακά. Πραγματικά αξίζει. Μπράβο, Λονδρέα. Γιατί μέσα στην κρίση δίνει την τέλεια λύση. Έτοιμοι γιακάδες για αλλαγή στον γιατρό του γιακά, τον Μάκη. Και την οικογένειά του, την Πόλη και την Τζέννη, που πραγματικά ζωγραφίζουν. Βασιλέως Ηρακλείου 4, 5ος όροφος. Μπορείς και τώρα να καλέσεις 2310-532-290, κωδικός Θεσσαλονίκης, 532-290 και να ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Έχει μέσα περίπου 8 εκατομμύρια διαφορετικούς γιακάδες. Μπήκα και χάθηκα. Το βασίλειο του γιακά. Και όχι μόνο, είδα κάτι παπιγιόνια, κάτι γραβατόνια, κάτι μυστήρια. Εντάξει, πραγματικά αξίζει.
Και αφού φτιάξει το ποκάμισο το Μάκη τον Λονδρέζο και ψάχνει δουλειά σε Θεσσαλονίκη Κατερίνη Ιβέρια, τι μπορεί να κάνει? Να πα στην Διαλόγου, η οποία προσφέρει, κρατήσου, τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένε διακοπέ, ρεπό σε αργίε, ουφ, δεν χορταίνονται. Μοντέρνο χώρο εργασία και ευχάριστο κλίμα, 3 εβδομάδε εκπαίδευση πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Γραμμέ ανοιχτέ 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. FM και το μήνυμα σα αποστολή στο 54-526. Δύο τρόποι που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μα, με μένα και τον Κυριούλη δίπλα μου, για να μιλήσουμε. Πε το ένα κομμάτι που θέλει. Να, για εξάξα και δεν είπε. Να στα τι θέλει. Ναι, το Μοντε Κάρλο. Βάλτε, Μοντε Κάρλο. Μεγάλο. Στο Μοντε Κάρλο από εξάξα. Πολύ καιρό έχει να βάλει. Ετοιμάζουν νέο άλμπουμ εξάξα. Έχει καιρό. Είδα το Μίτσο, τον μπασίστα, το κομμάρι. Πότε παίξαμε μόνο. Έβαλα. Καιρό έχουν να παίξουν εδώ. Έδωσα τελευταία φορά, προσθέσετε. Εντάξει, καλά. Τι να πρωτοβάλουμε, ρε Σίζη. Θυμάμαι, αριστερό 18 που ήμασταν, θυμάμαι, βάζει συνέχεια. Και τώρα έβαλα, ξάξα και βάλαμε μόρα και μαζί πριν κάνα. Πότε έχει? Αρχές της χρονιάς νομίζω βάλαμε. Γενάρικα, τι βάλαμε? Με αφορμή κάτι βάλαμε κάποιο άλλο κομμάτι, έτσι. Έχουμε θεματάκια τα οποία θέλω να τα μαζέψουμε για αύριο λιγάκι. Δεν θα τα κάψουμε. Και αν γνωρίζει κάποιο, ρε φίλε, πότε έχει βάλει τελευταία φορά 7 γκολ Άρης αγώνα πρωταθλήματος? Το είπανε χθες. Το είπανε? Ναι. Πού? Ιούνιο του 79, Άρης Καστοριά. Πόσο, 7-1? 7-2 νομίζω, το ίδιο, ναι. 7-2, ακριβώς το ίδιο σκορ. Είναι μόνο νίκες. 78-79, έτσι. 78-79, σεζόν. Πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, αρχές Ιουνίου, με προπονητή τον τεράστιο Τσατσεύσκι. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Άντε, δώσε μία μουσική ανάσα και πάμε στη γραμμή. Τεράστιος Γιάννης Νάστας. Πάμε, ρε παιδιά, άντε, καλημέρα, να δούμε ποιος μας χαιπαρθενιάζει τηλεφωνικά. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα? Φίλιππος Ηρακλειδέας. Γεια σου, Φίλιππο. Φίλιππος, οπαδός του Ηρακλέως, με μεγάλη μας χαρά. Μας χαιπαρθενιάζει για την εβδομάδα ο Φίλιππος. Πάμε, Φίλιππε. Πρώτη φορά παίρνω, ρε παιδιά, τηλέφωνο. Μα μου είσαι, πήγα να το πω ότι μου είσαι τελείως άγνωστος. Φίλιππε, αν θέλεις ηλικία, αν θέλεις. 40 χρονών. 40 ετών. Πάμε, Φίλιππε. Θέλω λίγο να αναφερθώ για το περιστατικό που λέγατε πριν για τον Άσο. Καταρχήν εννοείται ότι το καταδικάζουμε και εμείς οι υγιώς σκεπτόμενοι φιλαθλοί. Αλλά, ρε παιδιά, ψάχνουμε ηθικό αυτούργο, νομίζω, να χρεώσουμε σε έναν σύλλογο έναν θάνατο ενός παιδιού που το κάνανε κάποιοι ανεγκέφαλοι, έτσι. Αλλά έλεος με αυτή την υποκρισία, ρε παιδιά, σε αυτή την πόλη. Να σας θυμίσω λίγο το όνομα Χαράλαμπος Μπλιώνα, σας λέει κάτι? Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, Φίλιππε. Το όνομα Χαράλαμπος Μπλιώνα, σας λέει κάτι? Ναι, ναι. Μήπως ξέρετε πώς σκοτώθηκε αυτό το παλικάρι? Ξέρουμε. Το σύνθημα «Για κάθε καροτίδα υπάρχει μια κροτίδα», ποιος το τραγουδούσε επί χώρων σε μια θύρα μέσα? Ο παδί του Ηρακλή το τραγουδούσανε? Δηλαδή, εντάξει, έλεος, φτάνει με αυτή την υποκρισία, παιδιά. Έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Έχει κουράσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τα έχουν βάλει όλοι με τον Ηρακλή. Σηκώθηκε ένα πανό για την μάνα του Σαββίδη, που κακό σηκώθηκε και κατακριτέο, και ξεχνάνε όλοι τα πανό που έχουν σηκωθεί κατά διαστήματα στην Τούμπα. Να θυμίσω για Λαμπρέακου, να θυμίσω για μάνες και που βρίζανε, ακόμα και τώρα τελευταία του Μητσοτάκη που πέθανε η μάνα του, τη βρίζανε. Δηλαδή, και δείχνει χθες Παοξή στον Παναγιώτη, για αυτό εδώ πληρώνεται. Μιλάμε τώρα IQ, ναι. Το θάνατο αυτό εδώ πληρώνεται, το πανό αυτό πληρώνεται. Δηλαδή, κάτσε, ο Ολυμπιακός έπρεπε να είναι τώρα να παίζει με στη Δέλτα Επ Πειραιά. Εντάξει, τι να πω, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή... Δηλαδή, ας πούμε, δεν έχει κάτι ανάλογο να πληρώσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι, ας πούμε, ηθικά άμεμπτος. Το δείχνει και περιμένει ο άλλος να σχολεί. Όχι ο Παναγιώτης, δεν φταίει ο Παναγιώτης. Το δείχνει, ναι. Λέει αυτός, δηλαδή, είναι αυτός ο Ρομπέν το Δασόνο τιμωρός. Ναι. Μιλάμε τώρα για ΠΑΟΚτσι ενήλικα, έτσι. Για ενήλικα ΠΑΟΚτσι. Όλα αυτά, που είναι και φίλος. Το ποδόσφαιρο αρχίζει από τώρα, από το 2019 που πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ναι, όλοι αυτοί κιόλας αναφέρονται στην τελευταία πενταετία, άμα δεις. Ναι. Τελευταία επταετία, οκταετία, είναι και όλοι όψιμοι. Δεν υπήρχε ποδόσφαιρο. Πριν τώρα γεννήθηκε το ποδόσφαιρο που ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ να δυναμώνει και να παίρνει τα πρωταθλήματα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Φίλιππε. Να είσαι καλά, Φίλιππε. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν τους ακούω καλά, ρε παιδιά. Τι γίνεται? Τίποτα δεν το φτιάξαμε. Πάμε να πάρεις καινούριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Εγώ μιλάω. Ναι, όνομα και ομάδα. Όνομα και ομάδα, παντού. Γιάννης Παναθηναϊκός, που έχω πάρει κι άλλες φορές. Γιάννης, ναι, ο παδός του Παναθηναϊκού, που είσαι λίγο με ιστορία και με Ελλάδα και με τέτοια εσύ, ε. Ναι, και εντάξει, και μετά από δεσφαιρικά κι άλλες φορές. Ναι, παλικάρι μου, ναι. Με αφορμή τα τελευταία που λέγα τώρα και είπε ο φίλος πιο πριν,
σχετικά με τον Πλιώνα κτλ. Ήθελα να ρωτήσω λίγο τον Παπαδόπουλα. Ναι. Γιατί παιδιά σας πειράζει μετά αν γίνει ο τελικός χωρίς φιλάθλους. Να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, τι εννοώ. Όχι, ναι, είναι αυτές οι επιπτώσεις. Γυρίζει παράδειγμα τώρα και λέει η Ομοσπονδία ότι θα γίνει ο τελικός χωρίς φιλάθλους. Για την αποφυγή της οδείων. Ναι. Κρινιάζει ο ΠΑΟΚ γιατί να γίνει ακόμα ο Παδός, κρινιάζει ΑΕΚ το ίδιο. Ναι, επειδή σαν χώρα δεν μπορείς να διοργανώσεις πλέον τελικό, ούτε στα επόμενα 100 χρόνια πιστεύω. Ακριβώς. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, γιατί δεν κάνεις και καμιά αμάναμαν γιορτή και χωρίς κόσμο. Κάνε διπλούς τους τελικούς, αφού ούτως ή άλλως, φίλε. Θα έχει εδώ πέρα κόσμο, θα έχουν άλλοι κόσμο εκεί πέρα. Μία κριάτα και μισή. Τελειώνει η ιστορία. Ποιο θα έχει το σπίτι δεύτερο μάτς. Κάνε κλήρωση. Άδικο θα είναι Παναγιώτη. Άδικο θα είναι. Άδικο θα είναι. Τι εννοώ να κάνουν λίγο το δικηγόρο. Και χάνει και την έγκλη του. Μεγάλη έγκλη θα έχει το Σάββατο. Φυσικά θα έχει. Γίνεται ο τελικός υποθετικά με οπαδούς και των δύο ομάδων. Γίνονται επεισόδια. Φταίει η αστυνομία. Να κάνουν το δικηγόρο του διαβόλου. Έτσι. Δεν υπερασπίζουμε την αστυνομία. Όχι του δικηγόρου του διαβόλου. Μια χαρά τα λες. Εγώ μαζί σου είμαι. Δηλαδή φταίει η αστυνομία. Λέει φταίει η αστυνομία. Okay. Μετά πάει η αστυνομία να αποτρέψει επεισόδια. Λέει φταίει η αστυνομία πάλι γιατί μας προκάλεσε. Πάλι δηλαδή η αστυνομία. Είναι πολύ απλά ρε Γιάννη τα πράγματα. Εγώ πώς πάω στο γήπεδο και δεν κάνω επεισόδια. Να μην γίνουν επεισόδια. Α, γίνουν επεισόδια. Ακριβώς. Μόλις ομάδες, τι να σου πω ρε φίλε. Θύματα έχουν όλες οι ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός με το Φιλόπουλο που έγινε ψυχρό. Και ο ΠΑΟΚ και όλες οι ομάδες έχουν θύματα. Αντί να γυρίζουν οι οπαδοί και να σηκώνουν πάνω, όπως και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ τις προάλλες για το Φιλόπουλο, αντί να γυρίσουν και να κάνουν όλα αυτά, ας καθίσει και βάλει ο καθένας στο μυαλό του λίγο να δουλέψει. Ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα οπαδικά και τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά και όλα. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν, καλύτερα να γίνονται τα ντέρμπι χωρίς φιλάθλους, για να μην θρυνούμε ρε παιδιά επεισόδια. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Και αντί οι ομάδες θα τσακώνονται και να λένε όχι εμείς γιατί να μην γίνουνε, εμείς θέλουμε προσκλήσεις και γιατί να μην γίνει χωρίς κόσμο και να γίνουνε παιδιά. Ωραία μπορείς εσύ ως ΠΑΕ ή κάθε ΠΑΕ να διαφυλάξεις τον κόσμο σου. Τρανό παράδειγμα ο ΠΑΟΚ που τελευταία τους μάγκωσε και τους είπε παιδιά τα επεισόδια κομμένα. Δεν πληρώνω εγώ προστήματα κτλ. Και δεν κουνείται ξύλο πλέον. Κάνω λάθος. Άρα δηλαδή... Καλά τώρα, τώρα είναι πλούσιος, είναι δυνατός, τα παίρνει τα μάτς, δεν λογικό είναι. Ναι, στο λέω, όχι, όχι, εγώ μιλάω πάντα για την παρεκτροπή των επεισοδίων και δεν είμαι ΠΑΟΚτης. Άμα κάνει ο Ολυμπιακός να πάρει τίτλο 5 χρόνια, περίμενε να γίνει στον Ολυμπιακό. Άντε να τους πεις μην μπαίνετε και μην κάνετε. Έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι. Πρόσεξε. Τώρα ξαφνικά ο Τσέκε Βάρα και ο Μάο Τσετούγκ γίνανε... Αν η ομάδα θέλει, προφυλάσσει τα συμφέροντά της, όχι να μην πληρώνει πρόστιμα, αλλά να μην θρυνούμε και θύματα και να μην γίνονται επεισόδια και να μην ανοίγουν κεφάλια. Αυτό θέλω να πω. Α, σωστό. Αυτά οι ομάδες τους θέλουν αυτούς τους μαου-μαου. Όλοι, όλες οι ομάδες. Κακός βέβαια. Κάτσε τώρα. Και να σου θυμίσω, ναι. Και να σου θυμίσω ότι ο Τζίγκερ που τον βρίζουμε και εγώ τον βρίζω για άλλους λόγους, ήταν ο πρώτος που διέλυσε την Παλεφίπ τότε. Ναι. Και τον βρίζανε. Καλά, δεν σημαίνει ότι επειδή διέλυσε ένα σύνδεσμο, ότι ο σύνδεσμος δημιουργούσε επεισόδια. Άλλοι ήταν οι λόγοι εκεί πέρα. Έτσι. Ήταν, ναι, αλλά είναι ένας πυρήνας όμως Παναγιώτη. Πυρήνα, κάτι, καλά, πρέπει να κάνεις. Ναι, κάτι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να σπάσεις αυγά, Παναγιώτη. Βέβαια, ο Ντέμις είχε πει. Τι θέλετε, Μάο Μάο ή 35.000 διαρκείας οικογένειες με τα πάρτι εκείνα τα απίθανα. 35.000 με τον Ιωνικό. Με τα κορίτσια να φιλιούνται και με τους μπαμπάδες και τα παιδιά. Διάλεξε και πάρε. Θες την ΑΕΚ αυτήν. Πάρε την ΑΕΚ αυτήν. Φτάσαμε στο 2019. Πάρε την ΑΕΚ αυτήν. Μείον τρεις. Δώρο πάει το πρωτάθλημα. Δεν είναι δυνατόν να σπάνε κεφάλια στο 2019 για τα ΟΠΕ. Άρα λες δηλαδή να κλείσουν οι σύνδεσμοι, αυτό λέτε ρε παιδιά. Οι σύνδεσμοι φταίνε για αυτά που γίνονται. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Μέσα στους συνδέσμους πάντα θα υπάρχουν θερμοκέφαλοι, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το μυαλό τους έξω από το κεφάλι. Αυτό που λέω είναι ότι όλοι να σκέφτονται λίγο παραπάνω. Οι ομάδες αν θέλουν να διαφυλάξουν και τους οπαδούς τους νοήμονες και το οπαδικό κοινό. Το θέμα είναι να υπάρχει θέληση από τον κόσμο, ρε φίλε, τώρα. Από εκεί πέρα. Αυτό πώς θα γίνει, Παναγιώτη. Να μην κάνεις επεισόδια, ρε φίλε. Μα ο κακός θέλει να κάνει. Ναι, δεν σημαίνει ότι. Εγώ μπορεί να ανήκω σε κάποιο σύνδεσμο, ρε φίλε. Όχι, να μην ανήκω σε κάποιο σύνδεσμο. Και να κάνω επεισόδια. Γιατί να πέσει, ρε παιδί μου, στο σύνδεσμο πάνω αυτό το πράγμα. Στον οποιοδήποτε σύνδεσμο. Ωραία, ωραία. Τι προτείνω. Δηλαδή, πονάει κεφάλι κοψιχέρι, ρε φίλε. Τι προτείνει. Δεν ξέρω εγώ. Να αλλάξει ο παδός, ρε φίλε. Να αλλάξει. Πώς θα τον αλλάξει, να αλλάξει ο άνθρωπος. Με ένα ραβδί. Ο άνθρωπος. Έτσι με το λύσου τι. Βρε άλλον τρόπο, ρε φίλε. Βρε πρώτη εσύ. Μην το βάζει στο γήπεδο. Δεν ξέρω. Πλέον είμαστε κατά εισιτήρια. Μην το βάζει στο γήπεδο. Τι να σου πω. Δεν προτείνει κάτι. Πώς δεν προτείνω.
Τι προτείνεις? Είμαι εγώ Παπαδόπουλος Παναγιώτης. Με πιάσανε πρόπερση για επεισόδια. Αχαρναϊκός. Πάω. Πάω. Ωραία. Ωραία, μπράβο. Δεν ξαναμπαίνει ένα χωρί μου στο γήπεδο. Ε, αυτό λες εσύ. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, δεν ξαναμπαίνω. Αλλά όχι έκανε ο Παπαδόπουλος επεισόδια. Πού ανήκει, μπορεί να ανοίξει ο σύνδεσμο τη Τούμπα ή στο σύνδεσμο του Κορδελιού. Πάμε στο Κορδελιού να κλείσουμε το σύνδεσμο. Συγγνώμη, αλλά ο σύνδεσμο πάντω ναι. Είναι ένα θύλακα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει. Που μαζεύει ναι. Και υποκρύπτει. Και λειτουργεί συλλογικά προ ένα σκοπό. Ποιο είναι ο σκοπό, να βοηθήσει. Ο σύλλογο. Ναι. Ο σύνδεσμος, ναι. Ο σύνδεσμος ναι. Όταν είμαστε εμείς οι δύο μέλη στο σύνδεσμο, ναι. Σίγουρα θα σε καλύψω εγώ. Σίγουρα θα με καλύψεις. Αν κάνω κάτι. Προφανώς. Τι θα πω, λες να πάω να σε δώσω. Βρες τρόπο. Να πω γεια σας, ελάτε παιδιά, τρόπο. Είμαστε μαζί στο σύνδεσμο. Βρες τρόπο. Αυτός ο Ρουφιάνος ο Παπαδόπουλος. Είτε σαν ΠΑΕ, είτε σαν αστυνομία, είτε σαν κράτος, να με πετάξεις έξω, ρε φίλε. Στην Ελλάδα το λες αυτό. Εντάξει, αν δεν μπορεί. Από κάπου πρέπει να αρχίσεις. Από πού να αρχίσεις. Από πού να αρχίσεις. Τι να σου πω. Είναι μία αρχή κάτι να κλείνει. Είναι μία αρχή. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν κερδίζω σε λαϊκό έρισμα έτσι. Χάνω, αλλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Κλείνουν όλοι οι σύνδεσμοι. Πανελλήνιους τέλος, δεν υπάρχουν. Παναγιώτη! Ναι. Από αύριο πιστεύεις, θα πηγαίνουν. Παναγιώτη, ερώτηση. Αδελφοποιημένοι στο γήπεδο αυτό. Παναγιώτη, λες. Ερώτηση. Ναι. Ερώτηση. Ναι. Πόσα χρόνια με ξέρεις? Ναι, από το 90. Είμαι ηρακλειδέας άρρωστος. Ναι. Αγαπώ τον Ηρακλή. Ναι. Έχω πληρώσει για τον Ηρακλή στη ζωή μου. Μία Λαμπορκίνη και μία Φεράρι. Ακόμη για τον Ηρακλή αγωνίζομαι με τον ένα τον άλλο τρόπο. Με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι. Ναι. Ήμουν ποτέ σε σύνδεσμο? Όχι, αλλά αν ήσουν τι σημαίνει. Ήμουν ποτέ σε σύνδεσμο? Όχι, αλλά αν ήσουν τι σημαίνει. Ωραία. Μπορείς να λειτουργήσεις σαν αγνός Παοκτσής, ναι. Παναθηναϊκός, ναι. Καλαματιανός, ναι. Σπαρτιάτης, Φλόρινα, Αμίντεο, ναι. Χωρίς να είσαι σε σύνδεσμο. Γιατί να μην υπάρχει σύνδεσμο? Άρα λες και στην Αγγλία, και οι σαπόρτες, ας πούμε, να κλείσουν όλοι. Αυτό μου λέει. Οι supporters στην Αγγλία, ναι. τα branch, ναι. τα branch του supporters ναι. με την Ελλάδα, ναι. Παναγιώτη. Απέχουν, το καταλαβαίνω. Η σχέση ρε, είναι κατανοητό, όσοι το εκλέρ. Κατανοητό, ναι, για ποιο με το λόγο πίτα να γύρω. Μην υπάρχει ο σύνδεσμο, αυτό εξήγησέ μου. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, υπάρχει και άλλη ψωή του νομίσματος. Όταν κάποια στιγμή δεν βρίσκει εισιτήριο, λες τότε γίνονται καλοί σύνδεσμοι. Πού να βρω, να πάω στο σύνδεσμο τη Τούμπα, να πάω στο Super 3. Αλλάζει τη δομή και τη λειτουργία, Παναγιώτη. Αλλάζει τη δομή και τη λειτουργία. Το κάνει αλλά Αγγλία. Τρεις γραμμές. Ναι, πάμε γραμμές. Oh, καλημέρα. Καλημέρα. Sorry εμείς. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ. Ο no name ο Πάουκ και Άρσεναλ. Καλώς την Τουντούκα. Τι κάνετε, είστε καλά. Καλά. Δεν θέλουμε να βγούμε Champions League, για ένα απλά τα πράγματα. Γι' αυτό η Άρσεναλ, ναι. Αιώνια. Ναι. Καλά μου σου λέει μήνυμα ένας θες. Έχει πάρτι ο Βεγγέρ στη Γαλλία. Αυτό είναι η μουσική δυνατή. Θα πάρουμε το Europa και θα σταματήσει το πάρτι. Γιατί το Emery είναι συνώνυμο του Europa League. Μακάρι. Για τη βία και... Πάντως χθες και σήμερα δείξε πραγματικό σου πρόσωπο, κύριε Μάρια. Ναι. Όσο δηλαδή... Καλά ρε εσύ, πες και κάτι για μένα καλό, με ακούς τόσα χρόνια, πες κάτι καλό για μένα. Πάει στο διάλο δηλαδή. Στα λέει από κοντά όταν έρχεται. Πάει στο διάλο δηλαδή, πες κάτι καλό. Πες και εσύ κάτι καλό ρε εσύ, άντε κάτι καλό. Με βρίζει, είσαι μάρτυρας. Τι κάνω? Δηλαδή τι διαφορετικό έδειξε σήμερα σχέση με την υπόλοιπη κάτι, χρόνια. Τι είπα σήμερα, τι κακό είπα. Λέω όχι, πες κάτι και κάτι καλό, πάει στο διάλο λέω. Δεν είπα πάνε στο διάλο εσύ. Okay, μην γίνει παρεξήγηση. Πες κάτι καλό. Α, εντάξει. Κανένα δεν στέλνω στο διάλο. Το θέμα με τη βία, φίλε, είναι ότι κανένα κράτος δεν θέλει να τη φτιάξει γιατί είναι... Όχι κανένα κράτος, το ελληνικό κράτος. Ναι, γιατί είναι βαλμίδα ασφαλείας του, ώστε να μην ενωθεί ο κόσμος και τα βάλει και το κράτος για τα πραγματικά του προβλήματα. Και όπως τους φαίνεται πλακώνει ο Παοκτσής με τον Αριανό, με τον Γάβο και με τον Ολυμπιακό, συγγνώμη, και με τον Αεκτή, με τον Μαθαίκο, παρά να ενωθούν όλοι αυτοί και να μην πλακώνουν μεταξύ τους και να πάνε να ζητήσουν πραγματικά πράγματα για τη ζωή τους. Σωστό. Υπάρχουν και πράγματα που κάνουν σύνδεσμοι, τα οποία φαίνονται και στο γήπεδο, έτσι. Δηλαδή, όταν την πας να κάνεις και μια φιέστα, εγώ σαν απλός άνθρωπος αν είμαι, δεν μπορώ να κάνω να δημιουργήσω μια όμορφη άνθρωπος. Αλλά ο σύνδεσμος θα τρέξει, κατάλαβες. Εγώ δεν λέω τίποτα για τον σύνδεσμο. Φιέστα σύνδεσμο. Για οποιαδήποτε φιέστα στην έδαση. Καλά που τον Ιβάν να οργανώθηκε. Όχι, ρε, γενικά μιλάω. Δεν μιλάω για το Πάο Κλεβαδιακό. Γενικά, τι φιέστα να οργανώσω μια όμορφη ατμόσφαιρα στην κερκίδα, ρε φίλε. Εγώ μιλάω το φιλάθλο που βάζω μέσα και το σύνδεσμο. Του βάζω μέσα ότι το κράτο του αρέσει αυτή η κατάσταση, ρε παιδιά. Το κράτο αν μπορούσε κάθε Κυριακή να μείνει κόσμο το γήπεδο, ακόμα καλύτερα. Δεν του ενδιαφέρει για αυτό το πράγμα που αρέσει σε εμά. Δεν γίνεται τελικός και να μην έχει κόσμο. Και για μένα και γιατί ο τελικός να μην γίνει σε ξένη χώρα. Το ιταλικό κύπελο νομίζω γίνεται σε ξένη χώρα πάντα. Γίνεται Hong Kong, γίνεται Κίνα, αφού έφτασε ο κόπος το χτένι, ας γίνει. Στο ιταλικό κύπελο γίνεται... Αν να γίνει στο Άκα χωρίς κόσμο, δεν πάει να το κάνω στη Ζιμπάμπουε με κόσμο. Όχι ρε φίλε, άμα να γίνει στο Άκα χωρίς κόσμο, μπορεί να γίνει στην Ξάνθη, μπορεί να γίνει στην Τούμπα, μπορεί να γίνει στο Καπατόπουλο, μπορεί να γίνει οτιδήποτε άμα δεν έχει κόσμο. Στην Ξάνθη τελικός, πάω ΚΑΕΚ.
Ωραία, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Να μιλάνε όλοι γρήγορα. Πάμε. Καλημέρα. Γιατί περιμένουν τρεις. Επόμενη. Καλημέρα. Αίτητος, πάω κολέ, ολέ, ολέ, πάω κολέ, ολέ, ολέ, αίτητος, ο τελικός να γίνει χωρίς κόσμο στο φιλόξενο δεντροπόταμο. Να τους φέρετε εδώ. Κλαίω, κλαίω, τα χαμάτα, είσαι θεούλης, κλαίω. Να τους υποδεχτούμε. Είσαι αλήτης. Με λουλούδια, με χόρτα, διάφορα χορταρικά. Είσαι αλήτης, σε λατρεύω. Τα λέμε. Σε λατρεύω. Δεν υπάρχει. Σε λατρεύω. Επόμενη γραμμή. Στο φιλόξενο του δρόμου. Καλημέρα. Το τελευταίο είναι πριν το διάλειμμα, παιδιά. Έλα. Έλα, φιλέ. Έλα, φιλέ. Τρίτη ευκαιρία και τελευταία. Δεν μίλησε, έχασε. Έπαιξε και έχασε. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία, Άνατος. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φιλέ. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα. Πάμε, όνομα και ομάδα. Άρης Αστέριος. Γεια σα, Αστέριος. Αστέριος, οπαδός του Άρεος. Πάμε, Αστέριος. Μάλιστα. Λοιπόν. Είμαι υπουργός τώρα, έτσι, ναι. για τη συντομία. Τι υπουργός, σε ποιο τομέα? Αυτός εδώ, ρε, που δεν θέλει να κάνει με κόσμο το... Α, υφυπουργός αθλητισμού. Μπράβο. Ναι. Τους φωνάζω και τους δύο. Ναι. Έλα, τους Σαββίδη και Γιδόπουλε, καθίστε εδώ πέρα. Γιδόπουλε, με συγκινήσεις. Γιδόπουλε, αντίο. Έλα, Στράτο, ναι. Ναι, μπράβο, με λάθος. Λοιπόν, καθίστε εδώ και οι δύο. Υπογράψε αυτό το χαρτί, άνοιξε μια μύτη μείον 15 του χρόνου. Σωστό, πάτα, σωστό, μαζί σου, μαζί σου. Πάτα από 30.000 εισιτήρια. Μαζί σου, από 50. Ναι. Μπράβο, ναι, μαζί σου ρε Αστέριο. Πάρε ρε παιδί μου, και άνοιξε μια μύτη. Μπράβο. Του χρόνου. Γιατί ουσιαστικά η ΠΑΕ, καλά το Ποζαγόρας, η ΠΑΕ δεν θέλουν να γίνει με κόσμο. Έλα, ρε, αλλά πού να το πούνε όμως επίσημα αυτό. Παίρνουμε λίγο στον Παναγιώτη. Μετά το περσινό πάθημα, ρε παιδί μου, του ΠΑΟΚ, έτσι, πέτρεψε, ήταν κότες. Τελείως, Παναγίες. Η Τούμπα ήταν εκκλησία. Δεν σου κάνει όμως εντύπωση το γεγονός ότι πέρυσι, ενώ ήταν ο κόσμος σε αναβρασμό, δώσανε εισιτήρια να γίνει κανονικά ο τελικός και φέτος δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Είναι εκλογές. Είναι εκλογές. Εντάξει, τότε. Άρα φταίει και το κράτος. Δεν φταίει μόνο ο Σιδεσμίτης ή ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Εννοείται, ρε εσύ. Εντάξει, αλλά εγώ σου λέω ότι όταν ο κόσμος καταλάβει ότι είναι κακό αυτό που να γίνει για την ομάδα, την προστατεύει. Μακάρι. Όπως όταν παίζει στην Ευρώπη και είναι εκκλησία τα γήπεδα, σε όλες τις ομάδες ελληνικές. Ναι. Εντάξει, μια χαζομάρα έκαναν με την Παρίσι Σεντερμέν και έμεινε 5 χρόνια, 6, 4, πόσο. Λοιπόν, έτσι, τώρα φέτος το πήρες έτσι το πρωτάθλημα. Ήσυχα και ωραία, παιδιά, προσοχή. Λοιπόν, τους δίνεις από 30.000 εισιτήρια και τους του χρόνου μείον 15. Για να μην το προχωρήσουμε και εκτός Ευρώπης. Λοιπόν, θα ανοίξει μύτη. Προφανώς όχι. Προφανώς. Εύκολα είναι τα πράγματα. Θέλει λίγο βούληση. Μακάρι. Άντε καλημέρα. Άντε στο καλό. Καλημέρα. Είπες τη λέξη. Πολιτική βούληση και βούληση και από τις ΠΑΕ. Αλλά είμαστε και μικρή χώρα που είναι ποια ΠΑΕ θα συγκρουστεί. Το έκανε μόνο ο Ντέμις και τον καθάρισαν. Αυτά. Ο μεγάλος Ντέμις το έκανε μόνο. Ψητοπολείο, μπες στο ψητό. Λαχταριστά μπέργκερ, δροσερές σαλάτες, απλαστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές, ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-60-22-20. Ευχαριστούμε το ψητοπολείο, μπες στο ψητό, ακριβώς πίσω από τη Μολύνα Ζαριστών που είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Bad Πάμε. Habit, πες τώρα εσύ. Bad Habit, κοσμάς. Ορμάνι, άλλη. Ήταν να πάω προχθές. Και εγώ θέλω να πάω, ρε Μάρι. Στην άλλη άκρη είμαστε. Ναι, ήταν να πάω προχθές. Και εκεί να πάμε, θα πιούμε και καταλαβαίνω. Στο Bad Habit. Αλλά με πίεσε η παρέα μου, λέει δεν γίνεται, πρέπει να πάω σε κάτι για να πάω. Την επόμενη εβδομάδα θα πάω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μας μένουν ακόμη τι, πες 18 λεπτά. 18-19 λεπτά μας περιμένουν κάπου εκεί. Αρκετά νομίζω από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να βγείτε στον αέρα. 23-10-287-888. Μηνυματάκι του Γιάννη του You Will Never Walk Alone. Έχω μπερδευτεί τελευταία. Είναι ο κλασικός που είναι και πάω. Ναι, ο κλασικός ο Γιάννης, ναι. Ναι, που στέλνει τα τραγουδάκια και τέτοια. Ναι, υπάρχει και ένας ακόμη που νομίζω ότι είναι Αργιανός. Δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Και Φόλα Λίβερπουλ. Μπορεί. Εκεί λίγο τα μπερδεύω. Με τη Λίβερπουλ πλέον εντάξει, σύχαμα έτσι. Εντάξει. Σήμερα σύχαμα. Γελάρουν οι άλλοι τελευταία αγωνιστική, το παίρνουμε. Σύχαμα. Κάτι θα γίνει, θα το πάρουμε. Αυτά εδώ, αν γινότανε με Ολυμπιακό, αυτά που βλέπουμε τελευταία τριετία με τη Λίβερπουλ, θα είχαν βγει εδώ στη Τζιμισκή όλοι οι Μακεδονομάχοι στον δρόμο. Όλοι οι Μακεδονομάχοι. Μιλάμε για. Καλά, δεν σχολιάζω για πάτο. Δεν σχολιάζω για πάτο, εντάξει, οκ. Okay. Τον είδαμε μέσα στη Βαρκελόνη. Αγαπητέ Μάριο, σ' ακούω τόσα χρόνια και πραγματικά μένω έκπληκτος από τις τοποθετήσεις και τα σχόλια που κάνεις για την ομάδα μου. Και μιλάω για όλη τη χρονιά. Εντάξει, είσαι Ηρακλής. Καταλαβαίνω την πίκρα σου.
Και εγώ το ίδιο θα ένιωθα. Μπράβο. Είναι ατυχές να αναφέρεσαι για τα πέντε κοτρόνια στο Ιβανόφιο. Δεν σας παίρνει. Πάντα φιλικά, Γιάννης, you will never walk alone. Πέντε κοτρόνια, δεν είπα κανένα κοτρόνι. Για το πάω με το στόχο είπα. Να είσαι καλά, καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Καλημέρα, κατανοητό τουλάχιστον καταλαβαίνεις ότι και εγώ εσείς δεν θα το ίδιο θα κάνεις. Δεν πάμε καλημέρα. Είδα και φίλους, γνώρισα φίλους του, μου μίλησαν τα παιδιά στην Καστοριά, φίλοι του Παναγιώτη, ρε, το είπα. Α, ο Τάσος, Τασάρας. Φίλε. Αυτός ήταν 200. Μίξη, τώρα είναι 190. Μίξη Κουλιανού με θαλαμοφύλακα. Από του το είπα και έχει πέσει κάτω. Ναι, καλημέρα, περιμένουν δύο φίλοι, καλημέρα. Τρεις, πώς. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, Χρήστος Ανέστη. Όνομα και ομάδα, φίλε. Παντρεμένος από τα Σέρας. Το πουλέν μα! Πήγε η Ρουμανία που είχε πάρει μου. Είχε πάει η Ρουμανία, ρε, καλημέρα, Παοκτσάκη. Ναι. Μισό λεπτά και λίγο. Οριστικό χωρίς κόσμο τελικός ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Γιορτή μεγάλη. Οριστικό, επαναλαμβάνουμε, μόλις τώρα μας δίνει την είδηση ο ανταποκριτής μας στην Αθήνα. Ο Βασιλιάδης μας πήρε. Χρήστος Κιώσης, χωρίς κόσμο το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ποιος έχει το σπίτι. Δεν με ενδιαφέρει καν. Ναι, τέλος πάντων. Λένε κατηγέρδες, παιδιά. Εννοείται, ναι. Κρίμα, παιδιά. Ας κλαίνε, αλλά ας μείνουν ζωντανοί. Να μην καούνε οι κατηγέρδες. Έλα, μπορεί τώρα και εσύ. Έλα. Παιδιά, όλα καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι, πολύ καιρό. Παλικάρι μου, μα την Παναγία στορκίζομαι. Θα σου πει ότι δεν σε σκεφτότανε. Όχι. Όχι. Δεν σε σκεφτόμουν. Σε ανέφερα στην Μαριλής ή προηγούμενη Πέμπτη ή προηγούμενη Παρασκευή. Για καλό σίγουρα. Για το θέμα της γυναίκας, ε. Για το θέμα με τη γυναίκα. Για τι άλλο. Παιδιά, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, φίλε, ο παντρεμένος πέτος στον αέρα είναι, είχε πάει στη Ρουμανία τότε εκδρομή με τον ΠΑΟΚ, βγήκε πρωί σε εμάς στο προηγούμενο ραδιόφωνο και είπε και εγώ θα πάω Ρουμανία με τη γυναίκα μου. Κλείνει το τηλέφωνο ο άνθρωπος και το τι άκουσε μετά από ΠΑΟΚτσίδες δεν λέγεται. Πάμε σε παντρεμένες, σε ακούμε. Δες εδώ τίτλος. Ήμουνα ήδη στη Ρουμανία. Πρωινό πέραμε και τη μέρα στο ξενοδοχείο. Ναι, ρε, άει στην Ρουμανία. Ναι, 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 ναι. Παιδιά, πέρα από μια καλημέρα και σας άκουσα μετά από καιρό. Μεγάλη συγκίνηση. Είσαι σεραίος. Σεραίος, είμαι, δουλεύω Θεσσαλονίκη και έτυχε να αργήσω να πάω στη δουλειά σήμερα και σας πέτυχα, κατάλαβα. Άντε, ωραία. Μα συγκινείς. Είσαι ακόμη παντρεμένος. Είμαι, ναι, έχω και το γιο μου, πρόσεχε τι θα πεις, τον έχω δίπλα. Α, ωραία, να το ζήσει, να το χαίρε, να το καμαρώνεις. Τι να πει, να βρεις τη γυναίκα σου, τι να πει. Κάτσε ρε φίλε, και να μην το πει τι θα έλεγα δηλαδή. Εντάξει. Αυτό τι. Τρία παιδιά, φίλε, τρία παιδιά. Τρία. Α, τρία, εσείς. Να σου ζήσουνε. Είσαι άρχοντας, φίλε. Είσαι άρχοντας. Φίλε, και είναι και πρωταθλητές και ITT και σε λίγο και τα πλούχη. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Αγόρι μου, να είσαι καλά. Ωραία, έκλεισες. Άντε στο καλό. Φωτογραφίες από τις σκαφάτες εισαγωγικά και τελείτσες διακοπές του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο στο Sky αυτά, έτσι. Με τι να πάει, ρε, παιδιά, με καϊκή. Φοβερό, ρε. Ναι. Εντάξει. Ο Πορτοθάλτε, ναι. Ο Άρης ο Πορτοθάλτε. Παιδιά, γραμμές ανοιχτές, έτσι. Και η εσεμιέρα ανοιχτή και σας περιμένει. FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54526. Τηλεφωνικά 2310-287-888. Από κινητό 6945 τα υπόλοιπα ίδια, δηλαδή 287-888. Να πούμε ότι το έχετε πάρει χαμπάρι, άπειρες παραστάσεις στην πόλη και πολύ πολύ υψηλού επίπεδου θα δίνουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα Τετάρτη θα είναι Πέμπτη, θα δίνουμε προσκλησούλες, θα δίνουμε για το απρόσμενο πραγματικά live τον ΟΠΑ, ακούτε και το σποτάκι, ένα σποτάκι ειδικά για το Λίμπερο, που έφτιαξε ο Ηλίας ο Evolution, για μας ειδικά για το Λίμπερο, θα δίνουμε και διπλές προσκλήσεις για το live των ΟΠΑ στο 8ball. Να είστε σε ετοιμότητα και για κάποιες θεατρικές παραστάσεις. Είτε για από αυτές τις οποίες δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είτε για κάποιες θα δώσουμε τώρα πρώτη φορά αυτήν την εβδομάδα. Γενικά να είστε σε ετοιμότητα, θα έχουμε καλές κούτρες. Αύριο θα έχουμε κούτρα, ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Έτσι. Θα το δούμε αυτό με το καλό. Ναι, θα ψάξω και εγώ κάνω κουιζάκι. Ετοιμάζει κομμάτι που διάλεξα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό μου ακούστηκε σαν απειλή. Ποιο. Θα ετοιμάσει κουιζάκι ο. Ξέρεις, αυτά τα ξεκάθαρα τα δικά μου, κατάλαβες. Injection Service. Απόλλωνας 18 κάτω τούμπα στον κήπο του καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των ΠΕΚ άμεσου ψυχασμού, τσιφ-σι και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Μαζί μας έχουμε και την Dialog, η οποία προσφέρει 1.100 ευρώ εισόδημα για όποιον ψάχνει δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια. Επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό εργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη και Iron Maiden.
κομματάρα είναι αυτή. Να διαβάσουμε πω όπου. Τη αρέσει. Δεν του μπορώ. Αλήθεια. Δεν του μπορώ. Ούτε αυτό. Δεν... Εγώ εντάξει, ωραία, κάτι καλή. Και το κομμάτι ναι. Ωραίο, ναι. Α, είναι σύγχυ. Μισάρα. Μήνυμα θαλαμοφύλακα. Καλημέρα Παναγιώτη. Προσέξτε, ό,τι ακούτε με ή. Ό,τι ακούτε. Ό,τι ή ακούτε στο μήνυμα θαλαμοφύλακα είναι με γιώτα. Όλα είναι με γιώτα. Καλημέρα Παναγιώτη, άρχοντα. Με κόσμο ή χωρίς κόσμο θα την σκίσουμε την χάρτινη. Δε, αν έρθει ανάλογο μήνυμα για πάω, θα το διαβάζω. Διάβασα, δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, δηλαδή λέει κανένα προσβλητικό. Καλά, καλά, καλά. Ναι, εντάξει, okay. Γιατί για τους άλλους κάνουμε εύκολα. Έλα, η χάρτινη, ολόκληρη η χάρτινη. Πες για μας, δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι. Εγώ δεν λέω, για κανένα δεν λέω. Εντάξει, δεν λέω κανένα. Αλλά άμα στείλει κανείς, μην μου βρει κανείς στο σπίτι. Άντε, ξεχάσει και το μήνυμα. Λοιπόν, θα τη σκίσουμε τη χάρτινη. Δεν είμαι ανορθρόγραφος, ρε. Απλά δεν ξέρω τι θα πει ήττα. Ήττα, ταφ, αλφα. Αρκετά έξυπνο από θαλαμοφύλακα. Σαφώς έχει στείλει και κλάσεις ανώτερα. Τον θεωρώ, τον τοποθετώ στα τρία κορυφαία, στους τρεις κορυφαίους SMS-άκηδες στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό ραδιόφωνο γενικότερα. Νέα σκασιά από οπαδό του ΠΑΟΚ και της έξω από εδώ στην Αγγλία. Της Λίβερπουλ. Του Γιάννη, του You Will Never Walk Alone. Λέει, στο άκουσμα της είδησης, χωρίς κόσμο ο τελικός. Τώρα είναι η ευκαιρία σου, ΠΑΟΚΤΣΙ, να επαναλάβεις την εκδρομή του διπλού τελικού με τον Γαύρο και να γράψεις ιστορία. Και εκεί σε εκείνο το τελικό το 91 είχαμε πάρει εισιτήρια. Είχαν έρθει και πρώτη, ναι. Χρόνια, πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά, είχαν έρθει ναι. Ολυμπιακοί εδώ πέρα, ναι. Στην 7 πάνω, ναι. Στην Ασπρόμαυρη, με μπανάνες, θυμάστε τις μπανάνες που είχαν. Φουσκωτά. Ναι, φουσκωτά, ναι. Οι αξίδες ναι. Τις είχαν πάρα πολύ. Οι αξίδες, πρώτα, οι αξίδες, ναι. Ένα-ένα με Γκάμπριτς. Αν και πιστεύω στους δύο πρώτους στην Ελλάδα που πήγανε με μπανάνα στο γήπεδο ήμουν εγώ. Αλήθεια. Άρε παλαβε, πάλι για σένα λες φίλε ό,τι να είναι, δεν μπορεί να... Είναι δυνατό, γιατί λες τον κόσμο αυτά, πού πεις με μπανάνα για κακομύρι. Σε μάτς του Ηρακλής. Στην παραλία που φοράζες πάνω μπανάνα, πανάγω. Ακόμη τη ΣΕΠΟ. Αλήθεια, ποιος... αλήθεια, εσύ μπανάνα. Πλαστικές. Συγγνώμη, αν όχι και τις δύο. Θα βάλω πιο ψηλές από σένα είναι ένα κακομύρι. Δεν μου λες, ποιοι ήταν οι πρώτοι με φουσκωτά στην Αγγλία. Με φουσκωτά, τι φουσκωτά. Ναι. Με φουσκωτά. Αυτά τα φουσκωτά που ήταν μόδα. Δεν ήταν μόνο μπανάνες. Ήταν Καρχαρίας. Α, ναι. Ήταν Φραγκεστάιν. Ποιοι τα κάναν πρώτοι στην Αγγλία. Η City. Η City. Ποιος μου τις έφερε. Ποιος. Ο Ντέιβ, ο οπαδός της City. Ο κολλητός συγχωρεμένου του Γιάννη του Μακρύ. Σούπερ μπανάνες από την Αγγλία. Ακόμη τις έχω. Αν τις βρω, τις έχω. Πώς τις έβαλες τώρα. Τη μία σίγουρα τις. Με τι είδε πλοίο. Πώς έβαλες το αεροπλάνο τις μπανάνες. Δεν ψεύτης είσαι, δηλαδή τα λες δηλαδή και... Είσαι φλάξ. Εξήθεσαι, εγώ είμαι φλάξ ρε φίλε. Διπλωμένη ξεφούσκωτα. Ξεφούσκωτα. Έχω μία περίπου, περίπου, σχεδόν ένα μέτρο με το και η μεγάλη είναι περίπου 1,5 με 2 μέτρα. Τις έχεις ακόμα. Κάπου χαταγκωμένες. Εννοείται. Ξεφούσκωτα. Πρέπει να είμαι στους δύο πρώτους στην Ελλάδα, πρέπει να είναι ένας στην Αθήνα, ο παδός του Παναθηναϊκού νομίζω, που πήγαμε με φουσκωτό, με inflammable, σε κερκίδα, στην Ελλάδα. Είναι η χρονιά που σας πήραν το πανό οι αξίδες στη Southampton. Όχι. 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 Του Λάζαρου λες. Του Λάζαρου. Το δώσαν πίσω εκεί. Το δώσαν πίσω, το πήραν. Γιατί κάναν τη μαγιά και το ανεβήκανε εδώ πέρα μετά. Οι αξίδες. Με αυτό. Ναι. Και επειδή το πήραν τα ΜΑΤ. Α, ναι. Βέβαια. Τα έχετε καλά μετά. Μέσα ήμουνα. Ναι. Μέσα ήμουνα. Όχι, το έγινε μαγιά με έναν ματατζή. Άστο. Ναι. Έγινε ιστορία. Ήταν προκλητικότατη. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Τελευταία γραμμή, καλημέρα. Ρε Μάγκε, είσαι ικανή να βγαίνεις πρώτος και να μιλάς μετά από 7 λεπτά. Τα κοινάρντιο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε για να κλείσουμε. Μάλλον με αυτό το άγχος σου, το έχεις το άγχος σου σε πέρα εκτός αέρα. Όχι στον αέρα τώρα. Λοιπόν, με συγκίνησε ο φίλος μου για το διπλό τελικό. Στο διπλό τελικό, ο Δε με την εποχή, στο 1-1 το πρώτο μάτς που ήρθαν 300 Ολυμπιακοί με τον Γκάμπριτς στο 1-1. Είχαμε την αποχή. Να πούμε για κάποιους που δεν γνωρίζουν, Γκάμπριτς ήταν τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, απλά έχει μείνει στίγμα. Συνέχισε. Ναι. Πήραμε επίσημα εισιτήρια, απλά ο Βουλινός είχε ιδρύσει έναν δικό του αυτοσχέδιο σύνδεσμο, Πανελλήνιες λιγότερο. Δίκο, Θεός χωρίς τον άνθρωπο, ρε σύντη, μαλλιά θα βγάλω, δικό του αυτοσχέδιο σύνδεσμο. Σταμάτα, άσε με να τελειώσω. Τι είναι, βόμβα ρε, πώς είναι αυτοσχέδιο. Τι βόμβα ήταν. Άρα τα γυνάρτη. Χρήστο μου άκουσες, ο Βουλινός είχε ιδρύσει έναν δικό του, λέει, αυτοσχέδιο σύνδεσμο. Φίλε, κλείς το ραδιόφωνο, τέλος. Λοιπόν, άσε να σου πω, πήραμε, τέλος πάντων, ενώ παλιά είχαμε
τα διαχωριστικά ήταν, μιλάμε στα 3 μέτρα. Ναι, ναι. Μας είχαν δώσει όλη τη 15, ναι. Όλη μα όλη τη 15 για 300 άτομα. Ναι. Κατεβήκανε με τον Πανελλήνιο, άλλοι με κτέλ. Στα κτέλ υπήρχαν από, από ασφάλεια σήματα και έτσι για να μην κατεβούμε όσο να ήταν λιγότεροι. Κατεβήκαν, καταφέραν ηρωικά από Θεσσαλονίκη 150 άτομα. Στην Ομόνια ήταν 3 κλούβες. Λέει, εσείς είστε που βάλατε τους συνάδελφους μας πάνω. Και τους προσπαθούσαν να μας βαρέσουν και τους βάλαμε... Εσείς το αρνηθήκατε όταν ρώτησαν οι αστυνομικοί, είπατε όχι. Όχι, κυριούλη, δεν έτσι. Όχι, κύριε, σας παρακαλούμε. Τι είναι αυτά που λέτε. Εμείς ήρθαμε... Εμείς με τα μάτια έχουμε αγαστή σχέση και τέτοια. Ναι, ναι, τέλος πάντων, τους βάλαμε μέσα στους κλούβες. Συνεργασία, πήραμε, ναι, πήραμε ηλεκτρικό 150 άτομα περίπου, ρε παιδί. Ηλεκτρικό, όλοι με εισιτήριο κανονικά χτυπήσαμε. Ναι, χτυπήσα, ναι. Όχι, εισιτήριο υπήρχαν κανονικά. Ναι, παιδί. Πληρώσαμε, αυτό λέει. Αυτό, λέει, ναι. Αυτό λέω. Ναι, τι είπα, ναι, ναι. Απλά φύγανε μόνοι τους χωρίς συνοδεία. Έτσι. Το Καρεσκάκι τώρα, μιλάμε τώρα επαναληπτικό σκηνικό. Ήταν ζύγκα, καταλαβαίνεις. Πόσο έλεξε το μάτι, θυμάσαι? 2-0, μωρέ, και τον στήριξε στο χέρι στον Ταϊφάρα και τρελάθηκα να πούμε. Γελούσε στο χάχα να πούμε. 1-1, έλεγε στο χέρι. Στον Ταϊφάρα. Ναι, ο Τσαλουσί. Στον Ταϊφάρα, στην απονομή Κυπέλλου, ρε, άντε τώρα. Ναι, εσύ, ποιος! Ποιος την είναι, ποιος έδωσε το χέρι. Ο Τουρσουνίρης, λέει. Αυτό δεν άκουσε, αυτό δεν άκουσε, ρε παιδιά. Είχε βάλει κάκα. Είχε βάλει κακάδι στο χέρι, γι' αυτό το πιάσε. Κατάλαβε. Τέλο πάντων, και στο γύρο του Θριάβου του Ολυμπιακού, όταν περνούσαν από 15, φεύγαν κάτι. Τέλο πάντων. Φαντάζομαι χειροκροτούσαμε. Χειροκροτούσαμε. Αλλά ήταν το μεγαλύτερο διαχωριστικό που έχω δει στη ζωή μου, ρε παιδιά. Δηλαδή 150 άτομα και είναι. Τώρα ακούει ο Τουρσουνίδη όμω, ο Γιώργο σα αναχωριέται που το λε αυτό. Όχι, μια φορά το σε λέω να σου δώσω όταν ήρθε σαν κέντρο του δέσμου. Λέω κάτι σάπιλο έχω μόνο. Με κοιτάει, τι είναι αυτά, ρε. Αυτά είναι γκόμενες, μου λέει. Δεν έχει κανένα σύμβαση, λέει τίποτα. Δεν έχω σύμβαση, ρε Γιώργο. Το λέω, τι να σου κάνω. Ακριβώς είναι, λέω. Ποιος πρόεδρος ομάδας είχε δυναμία στο Τουρσουνίδη? Σπάστε το προσύμφωνο με τον Τουρσουνίδη με τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, ρε, ο Βουλινός τον κράτησε, τον μπαμπά του βασικά θέλει να βοηθήσει εσύ. Ο Τουρσουνίδης τα μάμα έκανε να φύγει στον Παναθηναϊκό. Να πούμε, τώρα. Ναι, ναι, αλλά τον ενοχλούσε κάτι όμως. Τι δεν ενοχλούσε τώρα, κοίταξε, άσε την ξαφιά, άσε τώρα το ξενίσθι, άσε τώρα με τον Μίρτσο Ελλάδα. Αφού είχε ο άλλος τον Καλογερά, φίλε. Και μιλάμε σήμερα για τον Μπέλκα. Ο Καλογερά. Γιατί σκέφτομαι τον Τρισουνίδη και μιλάμε για τον Μπέλκα. Τι δουλειά κάνεις? Κατάσκοπος. Είμαι υπεύθυνος στο να κατασκοπεύω. Εδώ γράφεις τι, σπάει 13. Έγινε. Τα κοινάρτη, κλείσαμε, παλικάρι μου, πέρασε η 12, ώρα. 12, μας κυνηγάνε το Πάο 24. Πέρασε η ώρα. Κλείσαμε. Κλείσαμε. Τι ωραία. Κλείσαμε. Φτύσαμε, άμα πάμε τελικό. Αδέρφια, και δεν θα πάμε Αθήνα. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα. Πάνε, κλείσαμε τριήμερο, δε στο μουσείο. Έχει ωραία πράγματα. Έχει τόσα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Χρήστο Κιώση που σήμερα έκανε και σήμερα τα μαγικά του στα ντεξ και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Εμείς με το καλό τα λέμε αύριο. 10 με 12. Τρόικα ενωμένη. Δυνατή, ισχυρή. Εγώ πάω στο Πιπερών, Γεωργίου Πατρέου 25, να χτυπήσω καμία φαγητάρα. Θα έχει βγάλει πάλι φαγητάρες σήμερα. Σήμερα λέω να χτυπήσω μπακαλιάρο σκορδαλιά, που το φτιάχνει ο ίδιος και είναι κάτσε καλά τη σκορδαλιά. Τηλεφωνική επικοινωνία 2310-868-868 για τηλιβεριά μέχρι και το κέντρο στην ευθεία που ορίζεται. Από τον Λευκό, λέμε τώρα, πύργο έως και το συντριβάνι πάνω, την Εθνική Αμήνης, έτσι. Από το Πιπερών. Αδέρφια, να είστε καλά, να έχετε μια bloody rocking week.